Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Βολίδα, μπαίνουμε στις σταματάρες. Το πρωτάθλημα διακόπτεται σε όλη την Ευρώπη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πώς? Ναι. Οπότε μπορούμε να ξεκουραστούμε, να πάμε καμιά Καστοριά, να πάμε καμιά Λίμνη, ξέρω εγώ, να φάμε κανένα ψάρι. Ήταν καλά, Τζόνταν. Καστοριά και Άργος εχθές. Άργος οριστικό, Έχει ωραία πράγματα. Το πρωί, έτσι ξέρω ότι δουλεύει. Νέκρα όμως. Ακατάφερε. Εντάξει, νέκρα. Λοιπόν, πολλά και διάφορα είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Καταρχήν έχουμε το φεστιβάλ κινηματογράφου όπου οι κουρακουλτουριάρδες της εκπομπής σας Λαμάς και... Γιατί το λες, αυτό και εγώ πήγα. Εντάξει μόνο τα ακουμουνιστικά αυτά τώρα. Είναι καμία σχέση, δεν έχεις πληροφορό. Είμαι πολύ καλά, έχω πολύ καλές σχέσεις και είμαι πολύ φίλος με τον Χάρη τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο των Ελλήνων σκηνοθετών. Έχω άριστη σχέση, πριν από λίγο μιλούσα μαζί του. Ήταν στο φεστιβάλ, πήγε Αθήνα σήμερα και θα ξαναγυρίσει για το φινάλε του φεστιβάλ. Μου λέει καλά, ρε μαλάκα, μου λέει κάνε ένα έργο. Δεν θα δεις, δεν προλαβαίνω. Εσύ. Βλέπω πολλά έργα λέω κάθε μέρα. Αλλά έργα λέω διαφορετικά. Βλέπει το May Day, ώρα. Βλέπω τα May Day, του λέω πια May Day. Βλέπω ΠΑΟΚ, βλέπω Ολυμπιακό, βλέπω. Είδα. Όλο τρόμου και θρίλερ. Όλο τρόμου και θρίλερ βλέπω. Λοιπόν, να πάω γρήγορα εγώ. Πρέπει στην Τζόνταν, τα παίρνει ένα-ένα. Πάρε 4-5 μαζί και μην τα ξαναπέρνει. Τσουρ. Περνάνε 3 λεπτά, ξαναπέρνει άλλο φίλο. Τσουρ. Ξαναπέρνει 3 λεπτά. Ξαναπέρνει άλλο φίλο. Τσουρ. Σημείωνε τι σκέψει σου βλέπω. Στυλό, έχει να τι σημειώσει. Τι να χαρώ εγώ. Τι χρώμα είναι. Μπλε σαν την μπλούζα σου. Yeah. Έτσι. Λοιπόν, θα πω δύο κουβέντε για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και μετά θα πούνε τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και κατόπιν θα πείτε ό,τι γουστάρετε κι εσεί. Θα πούμε για τον Πανιόνιο, ό,τι θέλετε για Ευρώπη. Χθες είδα πολύ Ευρώπη με Γερμανίες και τα λοιπά. Γούσταρα που η Μπάγκερ έφερε το χ, η αντιπαθητική. Και είναι ισόβαθμη με την κερδοφόντιστη Λειψία. Και ο προπονητής της αντιπάλου, 30χρονος προπονητάρα, το λέω στον Αλέφαντο. Ναι, του λέω. 30 ετών είναι. Μέχρι να πάει 36-37 που είναι νήπιο ακόμα. Θα πάρει και την εμπειρία. Κάτσε του λέω. Δες πώς φεύγει, πώς αντεπιτίθεται, πώς κλείνει τους χώρους. Ο μοναδικός στην Μπάγκερ. Χόφενχάιμ, 1-1. Προηγήθηκε η Χόφενχάιμ με αντεπίθεση και ισοφάρισε με αυτογκολ. Στην Βαρέλα το αυτογκολ, αλλά τέτοιο στυλ πήγε. Αν είδατε το μάτς. Καλά, τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός έτσι όπως μπήκε στο γήπεδο, είναι σαν να μπήκε στο ρινγκ ένας πυγμάχος που λέει θα φάω που θα φάω το ξύλο. Ας το φάω νωρίς και μετά θα κάτσω, ξέρω εγώ, σε μια άκρια. Κάνω τον κακομίρι, μη με δίνει πολύ ο Άνος. Χωρίς τον πεσμένο, θα πω τον τελευταίο καιρό, Μπέρκ. Με το Λέτο Σεντερφόρ, ένας Λέτο ο οποίος έχει δείξει ότι έχει σημάδια κόπωσης, βρίσκεται και αυτός σε μια δύση της καριέρας του. Δηλαδή, όταν βγάζει το Λέτο Σεντερφόρ στο Καραϊσκάκι, μόνο του, χωρίς 3-5-2, να το βάλει στον υπάρχο δίπλα, να φύγει στην κόντρα κτλ. Σαν να λες ότι είναι δυσάρεστη η κατάσταση. Και τα παίζει ανάμεσα σε Μποτία και τα Κώστα, δύο από τους πιο αργούς σέντερ μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος σε ταχύτητα. Γιατί τα περισσότερα γκολ Ολυμπιακός τα τρώει εξαιτίας των δύο center back του χαμηλά. Ναι. Και σε προλαβαίνει ο Ποτία στα 20 μέτρα, sprint. Σου παίρνει το τέτα τέτα από το πιάτο, Λέτο. Σου κάνει αντεπίθεση, δίνει μια πάσα. Σε αυτό το κοτοπούτανο το Μάρτινς. Το Μάρτινς, ο οποίος γίνεται στον Ολυμπιακό ο νούμερο ένα στα χαφ. Παρουσιάζει και θέαμα. Αυτός ο κοντός. Ίδιος ο Μπουγάτσας. Εδώ που είχαμε τον Μπουγάτσα. Σαν να βλέπω τον Μπουγάτσα με σορτσάκι στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν. Και σου κάνει αντεπίθεση, κερδίζει κόρνερ και στο κάνει ο Ποτία τον γκολ, ας πούμε, στο κόρνερ. Δηλαδή, τι αδυναμία έχει ο Ολυμπιακός, λες, τα center back του και ο αριστερός του back που είναι ο Ρέτσος. Εκεί θα χτυπήσει ο Λες, ας πούμε, κτλ. Και όχι μόνο δεν χτυπάς, τρως τον γκολ και από εκεί, από αυτόν. Αλλά εκεί που είναι αδυνατός αυτός, δηλαδή στην ταχύτητα, σε τρώει στο sprint σαν Λέτο, εκεί προβληματίζεσαι, εκεί προβληματίζεσαι. Τώρα, δημιούργησε ο Ολυμπιακός μία τριάδα από το πουθενά που του βγήκε. Δηλαδή μπροστά από τους αργούς Μποτία και Ντακώστα που σήμερα πήραν το μάτς, ένας Μιλιβόγεβιτς ο οποίος είναι αργός αλλά ποιοτικός και τις κάρτες σωστά του τις έριξε, του την έριξε σήμερα ο, πώς τον έλενε, ο Σιδηρόπουλος ο Παοκτσής. Λοιπόν, αυτός ο Μάρτινς βγαίνει σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει μεταμορφωθεί και ο Σεμπά από εκεί στην αριστερή πτέρυγα. Ήταν καλό σήμερα. Ο Σεμπά ήταν αρκετά καλό σήμερα και ο Ιντέγε, ο οποίος βγήκε αλλαγή στο 90, να μπει να πάρει το χειροκρότημα και να πει ο Καρντόσο. Πάω στον Παναθηναϊκό. Πάει στο Καραϊσκάκι με τετράδα άμυνας, Κουλιμπαλί, ο Ακασό,
Κουτρουμπί Μολέδο. Και ενώ έχει πει ο προπονητής του ότι στα ντέρμπι και στα ευρωπαϊκά μάτς θα παίζω 5-3-2. Κάνεις λάθος. Παρακαλώ κύριε. Δεν υπάρχει προπονητής για να πει κάτι. Δεν υπάρχει προπονητής. Έτσι έμαθα εγώ ότι έκανε στις δηλώσεις. Θα παίξω λέει 5-3-2. Ναι. Δηλαδή αν δεν πάει στο Καραϊσκάκι με 5-3-2 να αντιμετωπίσει μια κατάσταση τέτοια, πού θα πάει πρώτον. Και δεύτερον, και οι τρεις χαφ του Παναθηναϊκού έχουν πρόβλημα στα μαρκαρίσματα, γιατί ο Ζέκα έρχεται τραυματίας, έρχεται από τραυματισμό και είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ το γουστάρω το Ζέκο μέσω αμυντικά. Αλλά όταν με έχει μείνει τόσο πολύ έξω και το βάζεις να φουλάρει στο Καραϊσκάκι, έχοντας δίπλα του το Βηγιαφάνες και το Λεντέσμα που δεν μαρκάρουν, είναι σαν να του λες: έρχομαι για να σε βάζω μέσα για να ξανατραυματιστείς. Αυτό του λέει δηλαδή. Δηλαδή δεν θωρακίζει τα center back του και αφήνει το Ζέκα εκτεθειμένο με το Λετέσμα και το Βηγιαφάνες. Δηλαδή το κάνει το έργο του Ολυμπιακού, του δίνει δώρο. Του το κάνει πιο εύκολο το δώρο. Λέω εγώ, τώρα δεν ξέρω αν ο Άκης συμφωνήσει μετά, θα τα πει βέβαια ο ίδιος. Βάζει τον Ουακάσο αριστερό back. Ο Ουακάσο δεν ξέρω αν έχει ξαναπαίξει αριστερό back. Ούτε μπορεί να δοκιμάσει στο Καραϊσκάκι εκτός έδρας τον Ουακάσο. Τον Ουακάσο μπορεί να το βάλει back half με τρία center back, όχι να ανεβαίνει πολύ απάνω. Όχι να ανεβαίνει πολύ απάνω. Και παίζει σίγουρα με 5-3-2. Ας είναι αργός ο Ιβάνοφ. Ας είναι αργός ο Ιβάνοφ. Ή βάζει, έχετε άλλο center back εκτός. Ή βάζει τον Κουτρουμπί αμυντικό half μαζί με τον Ζέκα και με τον Χουλτ να κάνει μια τριάδα. Το Βηγιαφάνες μπορεί να το βάλει δεύτερο φόρ με το Λέτο. Ή να βάλει τον Ιμπάρμπο δεύτερο φόρ με το Λέτο. Ή να τα σχεδιάζει εκεί, να έχει και εναλλαγές. Γιατί με το σύστημα αυτό, το 5-3-2, έχει να αλλάξει. Και ιδιαίτερα αν φας ένα γκολ, να το μετατρέψει το σύστημά σου. Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πήρε πόντους από τον αντίπαλο προπονητή και από τον Παναθηναϊκό για να κάνει μια πιο εύκολη νίκη από ό,τι έκανε. Επικοινωνιακά και με διαιτητή από την αντίπαλη παράταξη. Τώρα δεν θέλω να κάνω κουβέντα. Είναι δεν είναι πέναλτι να γίνει το 3-0-3-1. Έχει λήξει το παιχνίδι. Όχι από την αντίπαλη. Ναι. Το πιο καθαρό διαιτητή. Τον καλύτερο διαιτητή της χώρας. Είναι λοιπόν τον καλύτερο διαιτητή της χώρας. Ο Ολυμπιακός. Εγώ αν ήμουν, είχα βγει στην Αθήνα, στο Καρατζαφέρι το κανάλι, το Art FM. Και στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Αβραμίδη, λέει: να λέει εκεί με τους διαιτητές τι θα γίνει. Άκουσε να δεις. Τα κάνουμε εμείς εδώ. Και εγώ κοροϊδεύω τους δικούς μου, που κακώς τους κοροϊδεύω, γιατί έχουν δίκιο να φοράζουν. Έχουν και δίκιο. Έχουν δίκιο. Εσείς, σαν Ολυμπιακός, αν είχετε μεγαλειότητα ψυχής και είστε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τόσο δυνατή ομάδα, να πείτε, όχι ο Σιδηρόπουλος να έρθει, να βγάλει ανακοίνωση ο Καραμπαμπάς και να πει: όχι μόνο να έρθει ο Σιδηρόπουλος να παίξει στο Καραϊσκάκι, ξεθάψτε τον Απόστολο Νικολαίδη, ντύστε τον στα μαύρα και ελάτε να τον βάλετε διαιτητή. Αν πιστεύετε στην ομάδα σας. Γιατί απεδείχθη ότι φοβόσασταν αδίκως. Δεν πιστεύετε. Ναι, δεν πιστεύετε. Διότι αν πιστεύατε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα φωνάζετε τον Σιδηρόπουλο. Μπορεί. Μπορεί να ήταν και αυτό. Θα μας τα πει αργότερα και ο φίλος μας ο Μαλάτος εδώ με τον Γιώργο, ο οποίος δεν πήγε στο κινηματόγραφο σήμερα κτλ. Πήγα. Πήγες. Ποιο έργο είδες, ρε? Σήμερα είδα την ιστορία δρομέα με μια κοπέλα η οποία τρέχει να προετοιμαστεί για Ολυμπιακούς Αγώνες και τραυματίζεται λίγο πριν πάρει μέρος και σου δείχνει όλο το ψυχολογικό βάρος που έχει και την προσπάθεια που κάνει για την αποθεραπεία. Η κοπέλα. Ναι. Το τυφλό Ισού που είδα. Είναι και καλά, ρε παιδάκι μου, ένας ο οποίος βρίσκεται να ζει μέσα σε ένα, να περπατάει μέσα σαν γκέτο. Να είναι εκεί πέρα και επειδή οι άλλοι δεν είχαν ούτε να φάνε, αυτός δεν είχε κάτι, είχε απλά λίγα παραπάνω από αυτόν. Τον βλέπανε και καλά ως μεσσία. Ναι. Είδα χθες το. Πώς το λένε. Α, κι άλλο είδες πάλι. Ναι, από χθες συνέχεια, δεν μπορώ να τα πω τώρα όλα. Είδα πολύ πράγμα. Σοβαρά. Φυσικά εννοείται το τραγουδώντας στις Φιλιππίνες, το οποίο. Εδώ δεν κοιμήθηκε σπίτι του, λέει, στην αίθουσα ήταν. Εννοείται. Ναι. Και πέτυχα και το Μάριο κιόλας. Ανταλλάξατε και απόψεις. Ναι, ναι, ποπκόρν φάγατε. Όχι, δεν φάγατε ποπκόρν. Πάω στον ΠΑΟ. Δύο κουβέντες. Και δίνω μετά όλη την, όλο στο πάνελ την όλη ιστορία. Εγώ το παιχνίδι έχασα δελτίο γιατί είχα τον ΠΑΟΚ Χ. Δεν πίστευα ότι θα κερδίσει, όχι όμως ότι θα χάσει. Ήξερα όμως από Αθήνα ότι ο Πανιόνιος θα σκυλιάσει. Δηλαδή θα είναι απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ σκύλος. Και φάνηκε από τα πρώτα 5 λεπτά τα μαρκαρίσματα, πόσο κοντά ήταν, οι γραμμές του κτλ. Ο Κόρμπος και ο Σιώπης είχαν προβλέψει ότι θα είναι σκυλιά της Ιερουσαλήμ. Ιδιαίτερα εκείνη κουφάλα ο Σιώπης του Ολυμπιακού, κατάπιε πάρα πολλά χιλιόμετρα, ντουμπλάρισε τη δεξιά ιδιαίτερα πλευρά του αμυντικά. Καλά, επιθετικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μπορεί να δώσει σε κανένα κομμάτι του παιχνιδιού στον Πανιόνιο κατάσταση. Καλό μήνυμα.
Ο Τσιμπούρ σίγουρα. Ο πιο γρήγορος. Και πιο νέος. Ο Τσιμπούρ είναι ταχύτατος. Εγώ δεν θα μάλωνα με τον Τσιμπούρ. Σε καμία των περιπτώσεων. Θα τον κυρνούσα ένα κάπου. Και στα σφινάκια ταχύτατος. Κοντά δεν θα ερχόμουν. Οπότε. Τον κάνω τέτοια πράγματα σε καμία των περιπτώσεων. Θα τρώγα με καλαμάκι καμιά εβδομάδα. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Εγώ είμαι ήσυχος άνθρωπος. Ιδιαίτερα σε κάτι θεριά σαν και τον Τσιμπούρ. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και ποιον έχεις απέναντί σου. Δηλαδή τώρα στέλνεις έτσι το μήνυμα. Τώρα άμα δεις κανέναν ο οποίος είναι ξέρω εγώ δολοφόνος, δεν πας. Ας πούμε στον Τζούρτζεβιτς στο Μίλαν να πας να μαλώσεις. Δολοφόνος θα σε σκοτώσει. Τσιμπούρ, δεν πας. Από μακριά δεν κάνεις τέτοια. Από κοντά ειδικά. Από μακριά πες ό,τι θες. Το κάνεις από μακριά. Μία, άστα δεν είναι. Δεν ανακατεύομαι εγώ με αυτά τα πράγματα. Περνάω και στην 50η αυτή τη συντηρητή. Δεν τα κάνω, δεν. Και να με κάνει το σαγόνι κουλιμπαλί, να πούμε. Σε αυτό το παιχνίδι, πιστεύω ότι έπρεπε να λήξει ισόπαλο. Δεν είναι δίκαιο δηλαδή το 1-0 για τον Πανιόνιο. Το δεύτερο μήνα που πάω κάνει και καθαρές ευκαιρίες. Αρκετά καθαρές ευκαιρίες. Είναι ταλαιπώρια σε αυτό το ΠΑΟΚ, ταλαιπώρια, αυτή η τριάδα. Κανίας, Χαρίσης, Σακχόφ. Μπίζεσβαρ, Κανίας, ξέρω εγώ αυτός κτλ. Έλειπε πολύ ο Τζίμιροτ σήμερα. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας στο παιδί κτλ. Στα χαφ εγώ, από αυτά τα χαφ που έχει ο ΠΑΟΚ, το Τζίμιροτ δεν θα τον άφηνα. Θα μου πεις, θα πρέπει να πάρει ανάσες. Σωστό γι' αυτό. Το Χαρίση δηλαδή, σε ρόλο αμυντικού χαφ, δεν θα τολμούσα να τον βάλω. Εκεί που είναι ο Σακχόφ, το Χαρίση, θα τον έβαζα τώρα που ο Πέλκας είναι τραυματίας και ο Μπίζεσβαρ βγάζει ένα ημίχρονο. Θα μοίραζα τα ημίχρονα του Μπίζεσβαρ με το Χαρίση. Όχι όμως να βάλω το Χαρίση πίσω, δηλαδή μαζί με τον Κανία. Γιατί ο Κανίας είναι ένας μέτριος κόφτης και ο Χαρίσης είναι ένα οχτάρο δεκάρι. Ιδιαίτερα σε εκτός έδρας μας που θα βρεις περισσότερους χώρους, είναι ταχύτατος και με την μπάλα στα πόδια έχει το σούτ από μέση απόσταση. Εντάξει, για μένα λοιπόν το πρώτο λάθος είναι ο Χαρίσης δίπλα στον Κανίας. Ο Χαρίσης πρέπει να παίξει εκεί που είναι ο Σακχόφ. Τώρα, είτε τον Κουλούρη βάλω, είτε τον Κλάους Ντεφορμέ βάλω εκεί, δεν έχω να πάρω τίποτα. Δεν έχω να πάρω πράγματα. Ο ένας είναι Ντεφορμέ και ο άλλος είναι ένας μέτριος νέος ποδοσφαιριστής που για τα γκράδα του ΠΑΟΚ, για τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ δεν θα το συνιστούσαν, παιδί μου. Δηλαδή, όπως λέω για την ΑΕΚ, ο Αραβίδης στα γράμματα του Μελισανίδη δεν είναι να παίζει στην ΑΕΚ center for. Εντάξει. Ούτε ο Πέρχαντ στα δεδομένα του Μελισανίδη. Δεν είναι η ΑΕΚ του Ντέμι, ούτε ο ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη να πω ότι θα παίξω ο Κλάους, ξέρω εγώ, ή ο Κουλούρης. Θεωρώ δηλαδή τον ΠΑΟΚ μεγαλύτερο μέγεθος. Σε μπάτζετ. Ο Κλάους Επιζαγοράκη δεν έπαιζε. Ναι, δεν έπαιζε. Ο Περέιρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει center for, εντάξει, και ιδιαίτερα σε εκτός έδρας παιχνίδι, χαραμίστηκε στην πλάγια γραμμή. Ήταν και σε καλή μέρα σήμερα. Δηλαδή θα μπορούσε και να εσωφαρίσει και θα μπορούσε να κάνει και άλλες ενέργειες αν έπαιρνε την μπάλα. Γιατί αν δεν έχω καλά χαφ στο κέντρο, θα χρειαστεί το Μιστακίδη, θα χρειαστεί τον Περέιρα. Θα χρειαστεί τον οποιοδήποτε δεκάρι μου να έρθουν πολύ πίσω να πάρουν την μπάλα. Είναι ένα χοντρό θέμα αυτό, το οποίο είναι μια λεπτομέρεια. Μια δεν τη συζητάμε πολλές φορές. Εντάξει, ο κόσμος βγαίνει και μιλάει, λέει τα δικά του. Για τον Πανιόνιο. Να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία διαλέγει παιχνίδια. Τον Ολυμπιακό δεν διάλεξε να παίξει τόσο δυνατά. Εγώ δεν την κατηγορώ, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Να πω ότι με τον ΠΑΟΚ σκίστηκε ο Πανιόνιος και έτσι πρέπει να κάνει όλα τα παιχνίδια. Το πρόβλημα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ είναι στο χώρο του κέντρου και μη σας φάνει παράξενο ότι και ένα-ένα άλλαγε το μάτς. Όταν το γύρισε σε 4-4-2 ο κύριος Ίβιτς, βάζοντας μισό λεπτό εδώ πέρα, Τουλούρη Περέιρα, Μιστακίδη δεξιά, Ροντρίγκες αριστερά. Και άφησε τις δύο Ντακώτες, τα δύο Volvo Amazon, τον Κανία με τον Σακχόφ, εξαροχτάρια. Εκεί πήγε ο ΠΑΟΚ και χτύπησε από την πλευρά. Δηλαδή φάνηκε καθαρά ότι πήγαινε στην πλευρά για να φορτώσει, για να δημιουργήσει θέμα ο Κουλούρης, ο Περέιρα, ο Ροντρίγκες. Αν έβγαινε από τη δεξιά μεριά, αν έβγαινε από την αριστερή, ο Περέιρα, ο Κουλούρης και ο Μιστακίδης. Έτσι γινόταν η ιστορία. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να απειλήσει από το χώρο του άξονα. Και μάλιστα ο προπονητής του αντιπάλου
έκανε μια διορθωτική αλλαγή στα, στα μπακ. Λοιπόν, έβαλε τον, έβαλε τον, τον Ντασούλη μπροστά και τον Αντωνιάδη πίσω. Τον Ντασούλη αριστερά και τον Αντωνιάδη πίσω. Και μετά στο 88, όταν πια ο ΠΑΟΚ πίεσε από τις πλευρές, έβαλε και έναν εσωτερικό μέσο, τον Καθάριο, σαν τρίτο χαφ, σαν τέταρτο. Σαν τρίτο, γιατί μπήκε ο. Σαν τέταρτο, γιατί ο Μασούτ τον λογιάζει για χαφ με τον Κόρμο και τον Σιώπη. Πέταξε και τον Καθάριο τέταρτο και έκλεισε το παιχνίδι. Τώρα, όσοι γαυγίζουν, διώξε προπονητή, κάνε ράνε. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι γνωστά από την αρχή. Περιμένεις να σου βγει ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς δεν είναι κακός προπονητής. Ο Ίβιτς δεν είναι κακός προπονητής. Ο Ίβιτς δέχτηκε όμως να του φέρουνε μερικούς παίκτες που για τον ΠΑΟΚ, για μένα, για να κάνει πρωταθλητισμό είναι ακατάλληλοι. Και μίλησα για τον Λέοβατς, ο οποίος δεν τον έφερε ο Ίβιτς. Μιλάω για τον Γκανία, μιλάω για τον Σαρκόφ, μιλάω για τον Μπίζεσβαν. Για τον Μάτο δεν μπορώ να πω κουβέντα. Μάλιστα, σε πολλές κουβέντες ποδοσφαιρικές με ποδοσφαιροπαράγοντες κτλ., έχουμε συμφωνήσει ότι αυτός ο παίκτης μπορεί άνετα να παίξει στα χαφ. Έλα μου όμως που ο ΠΑΟΚ έχει δεξίμπακ τον Κίτσιου, τον Κωνσταντινίδη τον έχει δώσει κάπου σε μια ομάδα μου φαίνεται. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο δανεικό και δεν έχει ανάλογο δεξίμπακ για να πει: έχω το κεφάλι μου, είχε ψυχοδεξιά, κάνω μια πουστιά με τον Μάρτος και το βάζω στα χαφ. Τελείωσα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα συμπληρώσω σίγουρα οι υπόλοιποι. Να ξεκινήσω με ποιον θέλετε. Με τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, και εννοώ είναι μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω... Πούμε, θα έχει διάρκεια. Δύο πράγματα, δεν έχω πολλά να πω για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι τρίτο παιχνίδι μέτριο για την ομάδα. Ναι. Μετά την Καραμπάκ, μετά τον, την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και την Καραμπάκ. Είναι και αυτό. Και όταν σε ένα μέτριο παιχνίδι έχει 5-6 ευκαιρίες, δύο δοκάρια δηλαδή και άλλες δύο-τρεις ευκαιρίες, και δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ, είσαι άξιος. Είσαι πανάξιος της μοίρας σου. Ναι. Αυτό εγώ νομίζω είναι και λίγο ψυχολογικό τώρα, διότι υπάρχει πίεση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι παίκτες στην πίεση που υπάρχει. Πρέπει πάση θυσία να κερδίσει το παιχνίδι. Φαίνεται αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, όσον αφορά rotation, βάλε το Χαρίση, βάλε το Μιστακίδη, βάλε τον ένα, βάλε τον. Τους έβαλε όλους σήμερα. Ναι. Τι έγινε? Δεν πήρες κάτι. Δεν πήρες κάτι. Τι έγινε δηλαδή? Ναι. Οπότε λοιπόν, κάτω τα χέρια από τον Ίβιτς, ξέρει ποιους έχει εκεί πέρα και ποιους βάζει και ποιους χρησιμοποιεί. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό δηλαδή. Και ο Μιστακίδης από την αρχή ξεκίνησε και ο Χαρίσης και αυτό. Και μια που είπα Χαρίσης, δεν συμφωνώ με σένα. Ο Χαρίσης είναι 6 εξάρι, αμυντικό χαβ και λίγο εκεί στο 8 που λες. Όχι 8 δεκάρι. Δεν ξέρει την μπάλα που ξέρει ο Μπίσεσβαρ τώρα ο Χαρίσης για να μπορεί να κάνει παιχνίδι εκεί μπροστά. Σου λέω τρέχει, έχει πνευμόνια. Πρόσεξε. Παιχνίδι, ναι. Για το εκτός έδρας παιχνίδι. Αν έχεις το Χαρίση, ας πούμε, στη θέση του Σαχόφ, λέω, έχεις σέντερφορ τον γλίγορο, τον, πώς το λένε? Σέντερφορ. Σέντερφορ αυτό το Περέιρα, το μικρό. Περέιρα, δύο γρήγοροι. Ροντρίγκες τρίτος γρήγορος. Ναι. Τζαλμακάμπος τέταρτος γρήγορος. Ή Χαρίσης. Φαίνεται ναι. Πάλι η απουσία του Τζαλμακάμπος. Ή ξέρω εγώ, Μιστακίδης. Ναι, θέλω να σου πω, τουλάχιστον στο χώρο φεύγεις. Γιατί στο χώρο μπορείς να φύγεις μόνο. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις από τον άξονα. Πάντα στην πλευροκόπηση πήγες ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εκεί είναι η δύναμή σου. Η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ είναι καλύτερη. Εννοείται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γι' αυτό έκανε και την αλλαγή με τον Λέοβατς εκεί πέρα, ας πούμε, για να φύγει από την αριστερή. Και φόρτωσε εκεί και πολύ καλά τα είπες. Έβαλε τον Λέοβατς εκεί πέρα για να πάρει ταχύτητα, γιατί ο Κρέσπο τον γύρισε σε δεμπάκ. Πολύ καλύτερα. Με τέσσερις επιθετικούς μπροστά να φορτώσει, πα και βγει τον κόλπο. Στο φόρτωμα. Γιατί ο Ίβιτς. Άμα βλέπει την εκπομπή θα πει τι θέλετε ρε να κάνω αφού παίκτες στον άξονα δεν έχω. Βέβαια Ίβιτς, δευτερόλεπτο, σε αυτό το παιχνίδι ένα τέταρτο θα ήταν πολυτιμότερος ο Μπίσεσβαρ από ό,τι ας πούμε, ο Κλάους στη θέση του Κουλούρη. Δηλαδή θα μπορούσες να βγάλεις για παράδειγμα τον Κουλούρη και να βάλεις ας πούμε το... Το Φρατζόλα, ξέρω εγώ. Το Φρατζόλα, λέει. Ξέρω εγώ, Κουλούρη. Να βγάλεις τον Σαχόφ και να βάλεις τον Μπίσεσβαρ. Εντάξει. Και να βγάλεις, ξέρω εγώ, τον Ροντρίγκες και να περάσεις, να βγάλεις τον Κουλούρη και να περάσεις, ξέρω εγώ, τον Περέιρα σεντερφόρ. Τώρα ξύπνησες, φίλε. Τώρα ξύπνησες. Συνέχισε να δει. Καταργεί μπράβο στον Πανιόνιο ναι. Για το παιχνίδι που έκανε. Παλικάρι. Μακάρι να παίζει όλε τι ομάδε έτσι και όπου μέχρι τώρα τα έχει παίξει έτσι ο Πανιόνιο. Μπράβο. Βέβαια, αυτή είναι και η γοητεία του ποδοσφαίρου. Οι μεγάλες ομάδες να μην μπορούν να κερδίζουν πάντα όταν δεν το αξίζουν. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να χάσει σήμερα, αλλά παρόλα αυτά, μπράβο στον Πανιόνιο που κέρδισε. Όπως δεν κέρδισε και η ΑΕΚ, ας πούμε, τον Πανιόνιο, δεν μπόρεσε να τον κερδίσει. Και όπως πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός ζορίζεται με τον Πανιόνιο. Μόνο ο Ολυμπιακός τον κέρδισε, χάρη βοηθείας των διαιτητών. Ναι. Λοιπόν,
Άμα, αυτή ήταν και η μαγεία του ποδοσφαίρου. Αν έχανε βαθμούς και ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα, που έπρεπε να χάσει, το ίδιο και στο Περιστέρι, νομίζω αυτή και η γωτία του ποδοσφαίρου θα ήταν όλοι μαζί εκεί πέρα και θα είχε νόημα. Θα πήγαινε και ο κόσμος πιο πολύ στο γήπεδο και θα είχε νόημα, ρε φίλε, και η κριτική και όλα. Λοιπόν, τώρα εξασφαλίστηκε ο Ολυμπιακός, έφυγε συν 7 από τον ένα, συν 10 από τον άλλον. Καληνύχτα, απελευθερώθηκαν και οι ποδοσφαιριστές τους. Λογικό και επόμενο, δεν έχουν και άγχος. Και ας υποβολή στους αντιπάλους. Μπαίνει στο καραστάκι ο Παναθηναϊκός. Μου βάλαν τώρα το Σιδηρόπουλο εκεί πέρα. Ναι. Πολύ ωραία έκανα βέβαια, καλή επιλογή. Αλλά τι να το κάνεις, έπαιξε 50-50. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανάπηρος. Mm. Όλη αυτή η πλευρά που λες, όλος ο άξονας. Ο Ζέκα δεν πατάει καλά. Ναι, μισό λεπτό. Ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ είναι ο μισός Παναθηναϊκός, να ξέρετε. Όταν δεν υπάρχει Μπέρκ μέσα, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Ζέκα δεν πατάει καλά, ο άλλος με τη μάσκα, πώς το λένε, και εκείνος δεν πατάει καλά. Ο Λέτος. Ο Λέτος και ο άλλος πιο μπροστά, ο παππούς, ο Λεντέσμα, τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτό που είπες στην αρχή και συμφωνώ από τις λίγες φορές με σένα που είπες ότι μπαίνει στο ρίγκ μέσα να τη φάει. Ξέρω γιατί τη φάει, τη στρώει και κάθεται στην άκρη και παρακαλά να τελειώσει το μάτς μετά. Αυτό ακριβώς έκανε. Τώρα, εντάξει. Φαίνεται ο Ολυμπιακός τώρα να πατάει καλύτερα. Εννοείται αυτό το πράγμα, γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα. Δεν είναι τώρα να λέμε αυτό. Βρήκε χρόνο ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα. Ο κακός Ολυμπιακός να βελτιώσει. Κοίταξε. Την άμυνά του, τα εξτρέμ του. Γιατί όταν φτάνει τώρα ο Μποτία να σου βάλει γκολ τον Παναγιώτο, καταλαβαίνετε τώρα. Όχι, όχι. Το να βάλει γκολ ο Μποτία στον αέρα. Είναι πολύ φυσιολογικό να γίνει. Δεν είναι φυσιολογικό στο μεγάλο χώρο να σπιντάρει ο Μποτία με το φορ και να σπιντάρει στον πόδι σου. Κουτρουμπί, έφαγε ο άλλος τώρα εκεί πέρα, δηλαδή φάση του Κουτρουμπί εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι. Διοστημένα. Ο Κουτρουμπί φταίει στο ένα εκεί στον Μποτία. Τον έφαγε μπροστά, δηλαδή τον πήρε την κεφαλιά από εκεί πέρα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν πάλι το τονίζω, βέβαια δικαιότατη νίκη του Ολυμπιακού, το συζητάμε αυτό, αλλά όταν χρειάστηκε ο Ολυμπιακός δεν πατούσε καλά. Να πάρει κάποια παιχνίδια. Πήρε τη βοήθειά του λοιπόν σε τρία παιχνίδια. Αν όχι τέσσερα, πήρε τη βοήθειά του λοιπόν, ξέφυγε μπροστά και τελικά. Και όχι μόνο δεν πήρα εγώ, σε δύο-τρία παιχνίδια με. Πήγε και ανάποδα. Γιώργο, σ' ακούω. Τι είδε σήμερα, εκτός από το κινηματόγραφο που πήγε. Καταρχήν είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Για το πρώτο, αυτά από αυτά που μου είπαν δεν θα ασχοληθώ πολύ. Το μόνο που μου είπαν γενικώς ότι ο ΠΑΟΚ άρχισε πολύ να μπει μέσα στο παιχνίδι. Ήταν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ μέτριος και αυτό του κόστησε, λέει, για την νίκη. Από εκεί και πέρα, για μένα, κακός ο κόσμος τα έχει βάλει με τον προπονητή. Πρέπει να τα βάλει πλέον, να αναλογιστεί ποια είναι η θέση της επίσημης του ΠΑΟ. Θα πάρει τον Καρσία, λέει, και τι σχέδια δεν, έχει. Δεν ισχύει. Και τι σχέδια έχει αυτή την ομάδα. Μόνο οι ραδιοφωνικοί τσουκαλάδες της πόλης, οι ασπρόμαυροι τσουκαλάδες της πόλης, είπανε ότι η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Εννοείται ότι πάει για πρωτάθλημα. Ακριβώς. Η ομάδα για μένα έχει το καλύτερο υλικό της χώρας. Δεν είσαι όμως. Από τις τέσσερις μεγάλες. Τζόρνταν, έχει το καλύτερο υλικό. Σέβομαι την άποψή σου, αλλά δυστυχώς, φίλε μου, δεν είσαι εσύ διοίκηση της ΠΑΟΚ. Έπρεπε να βγει και να τοποθετηθεί η διοίκηση. Αλλά εγώ τη γνώμη μου λέω, ρε φίλε. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Επειδή είπες για. Πιθανόν είπες για μένα τώρα. Η ασπρόμαυρη που τσοκαλά, πιθανόν είπες για μένα. Και για σένα. Και εγώ σε λέω, εγώ δεν είμαι κολοτούμπα σαν και σένα. 10 βαθμούς πίσω είναι και σου λέω ότι η ομάδα έχει το καλύτερο υλικό της χώρας. Το είπε και ο Θεοδωρίδης όταν παίξαμε μαζί. Και ρωτάω τον Μαλάτο τώρα. Έπαιξε με τις τρεις μεγάλες ομάδες. Και με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ. Ποια ήταν καλύτερη ομάδα μες στο Καρασκάκι. Από τις τρεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Άντε μπράβο. Αυτά για σένα λοιπόν προς απάντησή σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πάλι όσο και το ότι ήταν καλύτερος από αυτούς τους δύο δεν σημαίνει ότι πάει για πρωτάθλημα. Γιατί οι άλλοι είναι, μιλάμε για κλωτσιές. Τέλος πάντων, δεν θέλετε να το καταλάβετε, είναι η άποψή σας αυτή, δικαίωμά σας. Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι η διοίκηση της ΠΑΟΚ έπρεπε να βγει και να πει ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Όχι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο στόχος της ομάδας είναι αυτονόητος πάντα από τότε. Όχι, που ιδρύθηκε αυτός ο λόγος. Δεν υπάρχει αυτονόητος. Να κάνει πρωταθλητισμό. Άποψή σου είναι αυτή. Ο στόχος της ομάδας είναι. Ναι, άποψή σου είναι. Το έχουν πει κατά καιρούς, δεν το ξέρεις εσύ. Ναι, καλά, εντάξει. Άλλο το κατά καιρούς και άλλο το κάθε χρόνο. Γιατί υπήρχαν και χρονιές, οποίες θα θυμάσαι, που δεν μπορούσαμε να πάμε για πρωτάθλημα. Ο στόχος της ομάδας αυτός, για άλλο δεν θα ξαναμιλήσω, για άλλη μια φορά. Άντε το λέω. Να δω πότε και η ιστορία της ομάδος και του συλλόγου. Και η ιστορία και το πρεστίζ και η δυναμική του συλλόγου είναι κάθε χρόνο να κάνει πρωταθλητισμό. Διότι το. Σταμάτα να ολοκληρώσω. Όχι, ρε, γιατί εσύ πώς με διαφωνείτε. Διότι αυτό. Κέντρο κάποτε. Σαρδέλες. Πόσο μάλακας μπορεί να είσαι τώρα. Σταμάτα να ολοκληρώσω και μιλήσω. Λοιπόν, διότι αυτή η ιστορία. Δηλαδή, τι θες να κάνεις τώρα με αυτό, για παιδί. Τίποτα. Εγώ όταν ό,τι έλεγες δεν έλεγα τίποτα. Σου λέω, σταμάτα να ολοκληρώσεις και θα μιλήσεις. Λοιπόν, όπως έλεγα με Σαρδέλες, Μπαλάφα, Ηλιάδη. Γλιτώσαμε από τον άλλον σήμερα, έχουμε τον άλλον σήμερα. Σαρδέλες, Μπαλάφα, Ηλιάδη, η ομάδα πήγαινε για πρωτάθλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Τι να πω, τώρα ακουγόμαστε και οι δύο. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, το τραγικό αυτό είναι, παιδιά, έτσι, ότι ακουγόμαστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ κακώς θύμωσε ο φίλος μου Τζόρνταν. Εγώ την ευθύνη τη ρίχνω καθαρά, λοιπόν, σε αυτούς που βγαίνουν και βρίζουν τη, το, μου λένε, την ευθύνη έπρεπε να πει η διοίκηση. Δεν φταίει ούτε ο προπονητής ούτε κανένας. Δεν υπάρχει ξεκαθαρισμένος στόχος. Άλλο το γιατί πάει η ομάδα. Και άλλοι λένε ότι θα ανεβούνε τρένο, είναι αυτονόητος ο στόχος τους. Και είδαμε τι έγινε και σήμερα. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Και στην ΑΕΚ, ο άλλος για Grand Casses έλεγε, για σφυρίγματα στα τρένα έλεγε και 2-0 και έγινε 2-2. Το DNA αυτής της ομάδας δυστυχώς δεν το έχεις. Ναι, εντάξει. Φτάνει που το έχεις εσύ. Δυστυχώς δεν το έχεις. Εντάξει, εντάξει, ό,τι πεις. Άποψή σου είναι, εγώ τη σέβομαι. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο να πούμε. Η ομάδα σήμερα, ναι, το πρόβλημά της το μεγάλο που για μένα είναι θέμα του προπονητή να το λύσει. Δεν μπορεί δηλαδή όταν στείνει καλά αμυντικά την ομάδα να λέμε τα κατάφερε ο προπονητής και όχι παίκτες. Είναι το θέμα του γκολ. Πρέπει να το δουλέψει λοιπόν στην προπόνηση με τους βοηθούς του. Τι είναι η μαρτύρια άνθρωπο. Ο ίδιος είναι υδροκέφαλος. Τι λες ρε φίλε. Μεγάλο κεφάλι σε λεπτό σώμα. Και εσύ τι είναι αυτά που λες. Και τι φταίει ο προπονητής ρε φίλε. Το μόνο λάθος του προπονητή, και να τελειώσω και sorry λίγο, είναι που είπε ότι είμαι εντάξει με το ρόστερ μου και δεν θέλω σέντερ φορ. Ναι. Είπε παιδιά τώρα ο Θεοδωρίδης, πώς το λένε το μικρό, ο Σάββας ο Θεοδωρίδης, στην πιο προηγούμενη αγωνιστική, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα που πέρασε από εδώ και αυτός θα είναι, πώς το λένε, στο πρωτάθλημα μαζί μας ανταγωνιστής. Ναι, 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 ναι. Και ο ΠΑΟΚΣΙΣ εδώ, ο Γιωργάκης, λέει δεν πάει για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν πάει. Λοιπόν, 10 βαθμούς σε 8 παιχνίδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Σάββας ο Θεοδωρίδης μιλάει ακόμα πιο καλά για τον ΠΑΟΚ παρά ο Γιωργάκης. Καλά, το Σάββατο Θοδωρίδη ξεμοραμένο γέρο τον έλεγες. Εννοείται. Τώρα δεν σβάζεις λοιπόν τα λόγια του Θοδωρίδη. Φαντάσου λέω, ακόμα και ο Σάββας μιλάει με πιο καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάει με πιο καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Ηρωνία σου πουλάει. Ηρωνία σου πουλάει, αλλά ηρωνία. Εντάξει τώρα, Τζόρνταν, μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί ο Τζόρνταν να καταλάβει. Μαλάτο. Ο Άκη. Για να μιλήσω εγώ στο Γιώργο. Να μιλήσει, βέβαια. Συνεννοούμε με τον άνθρωπο. Συνεννοείται. Λέει ένα τραγούδι του Οικονομόπουλου. Και τι έγινε που ήρθε εσύ για να κάψει ό,τι απέμεινε. Μισό λεπτό, ρε, κάτσε ρε να μιλήσω. Τα πράγματα είναι σοβαρά στον Παναθηναϊκό. Άσε με λίγο. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι δεν ήρθε μόνο ένας να κάψει ότι απέμεινε, ήρθαν πολλοί. Ναι. Και αυτοί είναι άσχετοι με το αντικείμενο και άχρηστοι. Λοιπόν, πάμε πρώτα από τη διοίκηση να μιλήσουμε για τις ευθύνες. Είναι οργανωτικά και επικοινωνιακά, έχω σημειώσει πάρα πολλά. Είναι ανύπαρκτη η διοίκηση οργανωτικά και επικοινωνιακά από το 2011. Και έχουν και ευθύνη φυσικά που δεν το λέει κανένας και οι παλέμαχοι, ο κύριος Δωμάζος, ο κύριος Κωνσταντίνου, ο κύριος Αντωνιάδης, οι οποίοι συνομιλούσαν με κάτι τσάκι σε κάτι πρίγκιπες. Τώρα αυτοί εξαφανισμένοι. Πάμε παρακάτω. Στραματσόν, τι να πω, δικαιώθηκα πανηγυρικά. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Απορώ αυτό. Κάνας περαστικός τζιμισκή πρέπει να ήταν. Και αν το λένε, έλα στον Παναθηναϊκό, τόσα μπορούμε να σου δώσουμε για προπονητή. Δύο μάτς έκανε ο Στραματσόν. Καλά, εντάξει. Το ένα διάφορο με την ΑΕΚ στα play-off το 3-0. Και το 0-4 με το Λεβαδιακό που βαφτίσα την ομάδα Μπαρτσελώνα. Ενώ είχε φανερές αδυναμίες. Όσοι Παναθηναϊκοί, το ξαναλέω, θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει και τι συνέβαινε στην ομάδα μέσα στο εσωτερικό της, πρέπει να μπουν στο sport24.gr και να διαβάσουν τη συνέντευξη που έδωσε ο Νταμπίζας, που δεν προέρχεται από την οικογένεια του Παναθηναϊκού, για το τι συνέβαινε στον Παναθηναϊκό, που είχε πει ότι είχε καταληθεί η λογική με στην ομάδα. Όταν ζήτησε μεταγραφές μετά τον αποκλεισμό από τη Σταντάρ και πριν τα παιχνίδια με την Καμπάλα, και το λένε, έλα μωρέ τώρα, δεν χρειάζεται τώρα με την Καμπάλα, και αποκλειστήκαμε. Πάμε παρακάτω. Οι παίχτες αντικειμενικά. Εγώ μιλάω αντικειμενικά. Μπορεί να μην είμαι αρεστός, σέβομαι και τις αντίθετες απόψεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά, δεν μπορείς τώρα να ψωνίζεις από πανέρι τώρα με 200 ευρώ. Δεν κάνεις ομάδα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί παίχτες κάτω του μετρίου. Να πω μερικούς. Εμποκού, Κουτρουμπής, Ιβάνοβ, Στυλ, Λεντέσμα, Παλέμαχος, ό,τι να είναι. Ο Λέτο δεν είναι ο Λέτο του 11, τα ξαναλέμε. Πάει κι αυτός. Ο Ιμπάρμπο, κατάχρηση της μπάλας. Και τώρα έρχονται μερικοί εξυπνάκηδες που δεν ξέρω από πού προέρχονται, αν είναι βαλτοί ή στημένοι, και λένε, τι θέλεις εσύ, τον Κούμα, τον Μπασινά, τον Χέντριξεν, τον Γκόλκα, τον Μίγκελσεν, τον Σεϊταρίδη, τον Λιμπερόπουλο, τον Γκοζάλες, τον Ίβασιτς, ακόμη και τον Σαριέκη και τον Μπουμψόγκ και τον Κουίνσι και τον Σισοκό που βρίζαν, ακόμη και οι τέσσερις τελευταίοι, καλύτεροι είναι από αυτούς που παίζουν τώρα. Και δεν πάω πολύ πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του κόσμου. Ο κόσμος τώρα ξύπνησε. Και δεν βλέπει ότι η ομάδα τα τελευταία 4 χρόνια έχει μικρύνει και ότι πάει και ότι μένει δυστυχώς ικανοποιημένη με ένα κύπελο, το 14.
Η διοίκηση Αλαφούζου έχει πολλά κοινά με τη διοίκηση Σαλιαρέλη. Το ξαναλέω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συνεχίζω. Πάμε στο καθαρά αγωνιστικό και μιλάει και ο Γιάννης. 4-3-3. Πού πας, ρε αγόρι μου? Τι πράγματι, τι κάρα και ο Ζηλί είναι αυτά? Γελάνε, ας πούμε, και οι κοπέλες που είναι στο Αχίλιο κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. 4-2-3-1. Με τον Άσο Βηγιαφάνες είναι. Δεν είναι 3. Κώστα, μπορώ να σου πω κάτι? Ναι, παρακαλώ. Εγώ στα έλεγα και πριν ξεκινήσει το μάτς που το βλέπαμε μαζί. Ναι. Με ένα 5-3-2. Είσαι πολύ σφιχτός, μπράβο, πίσω. Κλείνεις το κέντρο και χτυπάς την αντεπίθεση. Δώσε την κατοχή, δεν έγινε κάτι. Και αφού είσαι πιο αδύναμος. Στον άξονα να χτυπήσεις. Μπορώ να σου πω μία ενδεικτική δεκάδα. Ναι. Βάλε και τους τρεις μέσα. Μολέδο, Κουντρουμπή, Ιβάνοφ. Βάλε τον Χουλτ και δεξιά τον Κουλιμπαλί. Βγάλε τον Ζέκα που είναι ανέτοιμος και προέρχεται από τραυματισμό. Βγάλε και το Λεντέσμα που κοροϊδεύει τον κόσμο και σε μάτς ρυθμού είναι εξαπλωμένος. Γουακάσο, Λουτ και βάλε και τον Βηγιαφάνες. Σαν τρίτο. Και βάλε μπροστά. Λέτο ή Μπάρμπο. Όχι, ρε. Βάλε τον Ρινάλτι με τον Μπάρμπο. Ο Λέτο τώρα είναι απαράδεκτος εκεί στο τετατέτ. Το κάνεις 0-1 και στο καπάκι δρόμο αντεπίθεση το 1-0. Και ποιος τον προλαβαίνει? Και ποιος τον προλαβαίνει? Ο αρχός ο Ποντία. Λοιπόν, χαμηλά. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, να είμαστε ξανά αντικειμενικοί, δεν έχει πλήρες ρόστερ που λέγανε τον. Κάτι πράσινες, κάτι γελία πρωτοσέλιδα, κάτι sport doc που λέγανε και γκαζέτα. Δεν πάει για πρωτάθλημα. Όχι, δεν έχει DNA. Δεν είσαι με το DNA του Παναθηναϊκού. Ναι, εγώ είμαι αντιπαναθηναϊκός, επειδή λέω αλήθεια. Εγώ δεν τα είπα, ο πλανό τα λέει. Τα τους, πουλάνε το παδηλίκι και βγαίνουν και από εγώ πάνω. Για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, δεν έχει πλήρες ρόστερ. Ένας Παναθηναϊκός που λέει ότι δεν πάει για πρωτάθλημα. Να έχει μικρή ομάδα. Αυτό δεν ισχύει το DNA. Όχι, δεν ισχύει. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, οι ίδιοι παίκτες λένε πάμε να χτυπήσουμε το μάτι για να είμαστε κοντά στην πράξη. Και στην πράξη, πιο αδιάφοροι παθαίνει. Λοιπόν, δεν έχει πλήρες ρόστερ ο Παναθηναϊκός για τον απλούστατο λόγο. Έχει 8 εξτρέμ και είναι γυμνός στον άξονα. Φώναζα εγώ τον Αύγουστο, πάρε δεύτερο τερματοφύλακα και έχει το στυλ. Λέω πάρε ένα καλό στόπερ σοβαρό και πάρε ένα δίπλα στο Ζέκα. Θα ταυτίσει. Και ορίστε, αρχίζει και τραυματίζεται. Λοιπόν, τα λέμε του χρόνου. Ελπίζω με διαφορετική διοίκηση και νοοτροπία. Χρειάζεται και ο Καλιτζάκης, χρειάζεται και ο Κυριάκος, κάποιοι που έχουν ζήσει και έχουν βιώσει το Παναθηναϊκό αίσθημα από μέσα. Και επίσης, το ξαναλέω, δεν είναι ο στόχος το κύπελο που πρέπει να μας αφήνει ικανοποιημένους. Μικραίνει πάρα πολύ και επικίνδυνα η ομάδα. Και η απόδειξη, κάποιοι που χειροκροτούσαν στη Βέρεια για το 1-1. Καλά Χριστούγεννα. Μαλάτος. Ακούμε Μαλάτο, πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. 5-40-601. Θέλω 5 λεπτά γιατί 5 λεπτά. Μιλάω πάντα το λιγότερο. Τηλέφωνο το 5 τον πήρε. Λοιπόν, έλα βραγόρι με το ράσι μας και εσύ. Χαίρετε και από μένα, αγαπητοί φίλοι. Έχω να πιάσω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν βέβαια συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια στην τεχνική ηγεσία και συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στον κύριο Θεοδωρίδη για τις δηλώσεις τους. Πάμε τώρα παρακάτω. Στην αρχή είχαν βγει όλα τα έντυπα τα οποία δεν υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και πολύ καλά κάνουν. Έντυπα. Ναι, εφημερίδες κλπ. Και δημιουργούσαν το ράδιο Αρβίλα περί της κακής ομάδος του Ολυμπιακού, περί του ότι φέτος δεν είναι καλή ομάδα, περί διαφόρων τέτοιων. Έχω να τους απαντήσω λοιπόν ότι επειδή για πολλωστή φορά γίνονται ρεζίλοι, στο μέλλον να είναι προσεκτικότεροι. Τι συνέβη, γιατί μπορώ και τα γνωρίζω εκ των έσω. Ο πρόεδρος απασχολείται με την περιβόητη τηλεοπτική άδεια. Άφησε κάποιους οι οποίοι δεν σέβονται το ψωμί που τρώνε. Οπότε υποχρεώθηκε την τελευταία στιγμή να καταφύγει ο άνθρωπος σε μεταγράφες, να καταφύγει σε λύσεις μόνος του, όπως πάντα, γιατί εκεί θα τα πω εγώ για να τα ακούνε, είναι one man show. Λοιπόν, πήρε ο άνθρωπος παίχτες, τους έφερε, άλλαξε και τον προπονητή, ο οποίος τον είχαν ειδοποιήσει ότι δεν αλλάζει την ομάδα, αλλάζει μόνο τον τερματοφύλακα και άλλους δύο που έφυγαν, κρατάει την ίδια ομάδα και αυτός με την πύρα Σερβά από την έρημο Σαχάρα έπαιζε με ομάδα λαντάλων. Μείναμε έξω από την Ευρώπη, χάσαμε και 25 εκατομμύρια. Ερχόμαστε λοιπόν να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τους κοντιλοφόρους. Και μου έλεγε μια παροιμία ο παππούς μου, πως ο Θεός να σε φυλάει από βουλγάρικο ξύλο και από ελληνική πένα. Μου εξηγούσε...
μου εξηγούσε ότι η ελληνική πένα είναι χειρότερη από το βουλγαρικό τοξίνο. Εδώ εσείς με είπα ο παππούς με δευτερόλεπτα. Ορίστε. Λέει, να φοβάσαι, λέει, μη σου τύχει, λέει, αφεντικό κομμουνιστής και τα πισινά του αλόγου. Το είχε πει ο Λεωφλωράκης αυτό. Ορθώς. Ναι, ορθώς. Συμφωνώ. Τελικά πισινά αλόγου δεν έφαγα κλωτσιά, κομμουνιστή αφεντικό είχα. Τελειώνω. Τελειώνω. Ναι. Δύο λεπτά. Ναι, λέει. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που είμαστε σήμερα. Αφού ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα πλην του αγώνα με την Λάρισα και του Ηρακλή, που κέρδισε μεν δίκαια με τον Ηρακλή, αλλά η ομάδα ήταν πάλι ανακατά διά από. Και παρεμπιπτόντως να δώσω και συγχαρητήρια στη Λάρισα, η οποία είναι η μόνη ομάδα που κατάφερε να μας νικήσει. Δεν έχει σημασία τι έκανε ο προπονητής ο δικός μας, καλά πάθαμε. Μπράβο τους. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα έπεσαν οι μάσκες. Σήμερα. Βέβαια. Έπεσε και το τελευταίο φίλος οικής, κύριε Πετρουλάκη, κύριε Θωμαίδη, κύριε εργολάβη του ψεύδους, οι οποίοι δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να αφορίζετε αυτή την ομάδα, η οποία πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους. Και αντί να κοιτάνε, σε παρακαλώ, εγώ δεν σε διέκοψα. Είναι παράδειγμα για όλους. Δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα. Άστο, κοίτα την ομάδα σου. Πες ότι, παιδιά, μην τους κοροϊδεύετε συνέχεια, γιατί τώρα θα πάρω και αυτόν το μέρος. Δεν αξίζει ο λαός του ΠΑΟΚ να του φέρονται έτσι. Ο ίδιος ο πρόεδρος είπε, θα σας αφήσω στο Ισραήλ. Δεν αξίζει. Αν αποκλειστείτε. Δεν αξίζει. Δεν τα είπε ο Πετρουλάκης αυτά. Ο πρόεδρος τα είπε. Ο λαός του ΠΑΟΚ, φίλε, αξίζει, ακούει συγκεκριμένα άτομα, το αξίζει ό,τι παθαίνει. Ας μην ακούει τα συγκεκριμένα άτομα. Και τους φέρονται με τον χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, να τελειώνουμε ένα λεπτό παρακαλώ. Οπότε φτάσαμε τώρα να έχουμε μείον 7 από τον Παναθηναϊκό που είχε το βαθύτερο ρόστερ. Δεν ξέρω τι βαθύτερο είχε, πάντως για ρόστερ όχι. Και αυτό το λέει και ο παδός ο Άκης του Παναθηναϊκού και μπράβο του, όπως και στο Δήμο μπράβο του που την περασμένη εκπομπή παραδέχθηκε τον Ολυμπιακό ότι είναι η καλύτερη ομάδα σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκή ομάδα. Μακάρι να γίνουν και άλλες έτσι και τους δίνω συγχαρητήρια. Μακάρι όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων να είναι έτσι ακριβοδίκαιοι. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι η ΑΕΚ είναι πάλι μείον 9, ο ΠΑΟΚ είναι μείον 10. Δεν ξέρω πώς θα συνετιστούν, αλλά αύριο στο TV Μακεδονία δεν θέλω να ακούσω κλάουνα. Θέλω να πείτε την αλήθεια μια φορά σε αυτούς τους καημένους. Εσύ τσουκαλά βλέπεις. Τους οπαδούς του ΠΑΟ. Επειδή σας ακούν οι άνθρωποι. Τσουκαλά βλέπεις εσύ. Πάψτε να τους κοροϊδεύετε. Επιτέλους δηλαδή. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Μπράβο στον η πορεία θα είναι έτσι και καλύτερη, γιατί προϊόντος του χρόνου η ομάδα ανεβαίνει. Φαίνεται η ίδια ομάδα θα συνεχίζει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε 5 παίκτες. Μπράβο κύριε Μπέντο, το είπαμε 1, 2, 5, 10, το καταλάβατε. Και με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτά και επιφυλάσσομαι για τα επόμενα. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Ό,τι θέλετε άλλο να συζητήσετε. Θέλετε να πείτε για τον κινηματόγραφο. Το αέρεμα, μιλήσαμε αυτό το κινηματόγραφο. Τι να τέτοια τα τρασάμε. Ε, αγόρι μου, δεν θα έρθω. Κινηματόγραφο, δεν θα έρθω. Τι αγόρι μου, πάνε πολύ καλή ταινία, αγόρι μου. Ας την ταινία, ράσλαμα, ρε, να παίζει. Άσε μας και εσύ κουλτουριάρικα πράγματα τώρα. Τι δίδει την ταινία λέει. Τώρα την ελληνική ποδοσφαιρική υποκουλτούρα, άσε μας. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γράμμες. 5-40-7-5-40-7-5-40. Break. Πάμε. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο ραπτό.gr. Βάλε τα τηλέφωνα από κάτω, Σχιζοδήμο, να πάμε στον κόσμο, να δούμε τι λέει ο κόσμος. Έλα, φίλε, σημείο είναι εσύ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλώς τώρα. Γεια σου, φίλε. Φίλος Ολυμπιακού. Από πού παίρνεις? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικίας είσαι? Ναι, από εδώ. Μάλιστα. Ετών? Ετών 25. Ο μπαμπάς τι ομάδα είναι? Δεν ασχολείται και πολύ ράπτο. Δεν τον νοιάζει αυτό. Πάμε όχι. Λοιπόν να ακούσουμε. Λοιπόν, μεγάλη νίκη σήμερα της ομάδας, καθαρότατη. Στεναχωρέθηκες καθόλου για το fair play του δεύτερου ημιχρόνου? Το fair play του δεύτερου ημιχρόνου πιστεύω ότι απλά χάθηκε ο ρυθμός του match rap. Δεν ήταν fair play.
Το μάτι ακόμα και στα πρώτα λεπτά, αν έλεγε πρώτο τέταρτο που πήγε στα χτυπήματα, άμα συνεχιζόταν έτσι τον ίδιο ρυθμό, θα είχαμε αυτό το 0-0. Έπεσε και μπάλα με στο πρώτο δεκάλεπτο. Και από εκεί πέρα το παιχνίδι πήγε σε ένα ρυθμό πολύ περίεργο και πολύ άτσαλο και πολύ χτύπημα και πολύ κλωτσιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Μα το πρώτο δεκάλεπτο το μάτι είχε σταματήσει 4 φορές. 3-3 συνεχόμενα φάουλ. Ένα τραυματισμό στη Φορτούνη. Δεν είχε ρυθμό το δεκάλεπτο το πρώτο. Δεν μπήκε με ταχύτητα. Ναι. Πάλι ο Ολυμπιακός θα βγει τον Νοέμβριο, ξεκάθαρα. Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με διαφορά. Αν και φέτος φάνηκε ότι ο Πάου κάτι πήγε να κάνει μεταγραφές, αλλά δεν του βγήκανε. Γιατί του λείπει για μένα και προπονητής και φορ. Δεν ξέρω, Τζόρνταν, αν συμφωνείς αυτό που λέω. Φορ του λείπει, προπονητής δεν νομίζω του λείπει. Εντάξει, δεν ξέρω, ξέρει και καλύτερα από μένα και Πάου θα δείξει καλύτερα αυτά από μένα του, τότε συλλόγου σου. Όχι, φορ του λείπει, έχει πρόβλημα στον κόλ, φαίνεται. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά. Γιάννη Μαλάτο, συνέχισε δυνατά, φίλε. Να είσαι καλά, Ολυμπιακάρα για πάντα. Επόμενος κύριος. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Θέλω να πω δύο πράγματα. Να πεις τρία. Καταρχήν πιστεύω ότι μέχρι αυτή τη διαφορά καλύπτεται. Από ποιον? Από όλους. Από όλους. Γιατί πρέπει να σκεφτείτε πως ο Ολυμπιακός έχει τρία ντέρμπι εκτός. Τρία ντέρμπι εκτός, έχεις δίκιο. Τα θες και τα λες αυτά? Μέχρι αυτή τη διαφορά τη βαθμό παραπάνω. Δηλαδή, άπιωτος είσαι. Και με αυτή την κέντρα, φίλε, καλύπτεται. Συγγνώμη, τι διαιτησία θα έχει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, δηλαδή. Πέρα της διαιτησίας. Άσες, εγώ σου λέω τα χάνει και τα τρία ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι. Ναι. Και τα τρία τα χάνει. Θα κοντάψει και αλλού. Συγγνώμη. Θα χάσει κι άλλου. Εσείς θα κερδίζετε έτσι όπως είστε με αυτά τα μούτρα. Δεν κερδίζετε. Αυτό θέλω να πω. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Αν εμείς σοβαρευτούμε. Πάω κι είσαι. Πάω, ναι. Πάω, ωραία. Αν εμείς σοβαρευτούμε, μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Ολυμπιακός. Κουζουνίδη θέλεις ή Αναστασίου. Ποιος? Εσύ, τι, ποιος εγώ. Εγώ θέλω Ίβιτς. Όπως θες Ίβιτς. Πολύ ωραία. Συνέχισε την κουβέντα. Πρώτον αυτό. Έτσι. Δεν πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω αυτό, αλλά εξαρτάται από εμάς κιόλας μόνο. Και από εμάς. Αν είμαστε σοβαροί, έχει καλός. Αν δεν είμαστε σοβαροί και είμαστε δε, πάμε για διακοπές από τώρα. Δηλαδή εσύ με τον Κανίας, ναι, τον Σαχόφ και τον Μπίζεσβαρ θα, ναι, καλύψεις 10 βαθμούς διαφορά και τον Κλάους Εντερφόρη, τον Κουλούρη με τη φτέρνα που είναι σαν τη σκεφτέδη της γιαγιάς μου, της χορεμένης, θα πάρεις τον Ολυμπιακό. Με τη διαιτησία, την ΚΕΔ που είναι τώρα. Γιατί, παιδιά, ο Ολυμπιακός τι έχει κάνει? Τίποτα. Θα σου πω τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τίποτα. Δύο παιχνίδια μόνο. Θα σου πω τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άθλια. Έτσι ακριβώς. Και μέσα στη μαλακία του βελτιώθηκε και σάβησε 10 βαθμούς πίσω. Φαντάσου να βρει φόρμα τι θα σε κάνει. Τι φόρμα? Ναι, παιδιά, να ρωτήσω αλλά κάτι ακόμα το φιλό. Και ο Μίχος, για παράδειγμα. Ήταν η ευκαιρία σας. Ακόμα και ο Μίχος σήμερα. Ήταν η ευκαιρία σας. Ακόμα και ο Μίχος σήμερα, στην ΕΡΤ, για παράδειγμα, το είπαν αυτό και ισχύει και το λέει και το είπε και ο ίδιος σήμερα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό σύνολο. Το είπε ο Μίχος. Ο Μίχος, ο Μίχος, ο Μίχος του Ολυμπιακού. Ο Μίχος, σήμερα τίποτε δεν θα ο Μίχος, ο Μίχος πρώτη, από μπάλα είναι μυρωδιά. Στο λέω ο Ραπτόπουλος. Ο Μίχος από μπάλα είναι μυρωδιά. Ποιος Μίχος, ρε φίλε, Μίχος τώρα? Θέλω να πω ότι και ο Ολυμπιακός το λέει και το... Φίλε, αν χάναν δεν θα έλεγε κανείς τίποτα, αλλά να το ξέρεις. Αλλά από αυτό. Ηρωνία που λένε. Ακόμα και σήμερα, ρε παιδιά. Ηρωνία που λένε. Άσε τι λένε. Όπως ο Βεωρίδης που λύσει ηρωνία. Αυτό λένε. Αυτό λένε. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο. Ηρωνία που λύσε. Εγώ είδα το μεταξύ μας παιχνίδι στο Καρασκάκι που ήταν καλύτερος. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Ήσουν καλύτερος με το 60 και έχασες διάρρευε. Βγάλε το μείο τη Μίλεβο και εκεί που ήθελε κόκκινη κάρτα, σου πω εγώ τι θα γίνει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε μου, μισό λεπτό. Να πω λίγο, εγώ πήρα τηλέφωνο. 65% κατοχή και 4 που βγάλω γλύκος που δεν βγαίνανε με τίποτα. Να πω λίγο την αποψή. Αυτά τα ξεχνάμε. Συνεχίστε, ακόμα κύριε. Και σήμερα, ολοκληρώστε. Ναι. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος σε τελικές προσπάθειες. Αυτό δεν λέει τίποτα, βρε φίλε. Παράγει ένα ποδόσφαιρο. Έχει ένα πλάνο. Στάσου, φίλε, ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους ανοιχτούς σε κόντρα επιθέσεις. Τώρα που τον πήραν χαμπάρι, πήραν τα άκρα του που είναι γρήγορα, έτσι, τα ντουμπλάρανε. Σήμερα ο Σιώπης, ο Σκύλος, ντουμπλαρε. Και ο άλλος από την άλλη μεριά, ο Κόρμπος. Πολύ προβλέψιμος είναι. Εκείνε, ποια προβλέψεις. Δεν μπορεί να παράγει ο ΠΑΟΚ από τον άξονα, κύριε μου. Επόμενη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Δεν μπορεί ο Πάοκ να παράξει από τον άξονα. Θέλει. Και γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Θέλει ποιοτικούς παίκτες επειδή είναι προβλέψιμο. Ναι, ναι. Πήγε και σέντρανε και θα καλά. Στρώνε στις μονομαχίες. Ο Ίβιτς σήμερα πολύ καλά έπαιξε. Ο Ίβιτς πολύ καλά έπαιξε. Και το 4-4-2 που έπαιξε με τις πλευρές και το Λέοβατς που έβαλε για να πάρει περισσότερο ταχύτητα από την πλάγια γραμμή. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να πάρει τον άξονα. Αλλά για τον Μπίζεσβαρ σήμερα χώραγε 20 λεπτά. Χώραγε μισή ώρα. Πώς θα πέσε 4-4-2 τότε. Σε αυτό το μάτσο. Στη θέση του Σαχόφ να έπαιζε. Ένα χαφ να παίζαμε δηλαδή ουσιαστικά στο 4-4-2. Θα έπαιζε ο Κανίας με τον Τζίμιροτ. Εντάξει. Και ο Μπίζεσβαρ πιο μπροστά. Με ποιον. Με τον Γουλούρι. Με τον Περέιρα. Με τον Περέιρα. Και να βάλει τον Μπιστακίδη. Αλλά δεν θα ήταν καθαρό 4-4-2. Όχι. Θα ήταν ο Μπιστακίδη με τον Ροντρίγκε. Θα έχει 15 μέρε. 4-2-3-1 πάλι. Πάλι 4-2-3-1. Πάμε επόμενη γραμμή. Διαφωνώ με τον Χαρίση. Στη θέση του εξαριού. Καλημέρα. Διαφωνώ. Ναι. Ο Χαρίσης για μένα καταρχήν επιβεβαιώνει τον Τζόρνταν που έχει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι, ότι ο Πάοκ θέλει μεγάλο προπονητή. Για να εκπαιδεύσει τον παίκτη που λέγεται Χαρίσης. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βάλε Δευτέρα. Έβαλα και Τρίτη τώρα. Άργησα λίγο. Εντάξει. Ήμουν στην κενή. Να πω που λέω, σε κάνω μια παρατήρηση. Είπε ότι δεν τα βάζει με τον Τζιμπούρ. Την προηγούμενη εβδομάδα ένα όρμηξε ένα πιο ταγλάρι. Ναι, ρε φίλε, άλλο να με ορμήξει και άλλο να πάω εγώ να πω τον Τζιμπούρ, αλλά να σε σκίσω. Δεν πάω, φοβάμαι. Ναι. Σε όρμηξε όμως μέσα με το μικρόφωνο, ήταν βαλμένος. Ξέρω εγώ ποιος τον έβαλε, τι να πω. Εσείς τον βάλατε έτσι για τα νούμερα. Εσείς τι λες. Τάρικα... Εσύ τι λες. Ε? Εσύ τι λες. Εγώ λέω αυτό που λέω. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι, εσύ τι αίσθηση έχεις. Αίσθηση ότι δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό που έγινε. Τι έγινε δηλαδή. Το στήσατε εσείς. Α, ότι το κάναμε εμείς έχεις επίτηδες. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, έσκασε αυτός και ρωτάει ποιος είναι ο Ραπτόπουλος. Ενώ η μεγαλύτερη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Σωστό, ναι. Εντάξει. Τι είναι αυτό που κορυδευόμαστε τώρα και με το μικρόφωνο και ο Μουσάτος να γελάει στη γωνία. Ο Μουσάτος. Πολύ παρατηρητικό. Όχι εγώ, ο Μουσάτος. Ναι, ναι ο Μουσάτος σε μία φάση στη γωνία εκεί που ήταν, χαμογέλασε. Όλα τα είδες, πόσες φορές. Τα είδα. Πόσες φορές το βίντεο, ρε φίλε. Το βίντεο, πόσες φορές το είδες. Του έχω δώσει 100 views μόνο και αυτό το βίντεο. Μπράβο, ρε φίλε. Έφυγε, αλήτη, επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, ναι. Καλημέρα, Κωστά. Καλημέρα. Καλημέρα και στα παιδιά. Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Χρήστος Ολυμπιακός από Πειραιά. Καλώς τον. Πώς μας βλέπεις, Ραπτό? YouTube. YouTube. Το ίδιο. Ωραίος. Δύο-τρία πραγματάκια θέλω να πω. Φώναζε λίγο γιατί από τον Πειραιά είναι μακριά και δεν ακούγεται. Δύο-τρία πραγματάκια λέω θέλω τώρα, να πω. Τώρα είσαι τέλειος, για λέγει. Άμα θέλει απαντάει και ο φίλος ο Άκης. Έλα. Ναι, εδώ είναι. Ας ξεκινήσω λίγο με τον Άκη. Άκη, είπες ότι δεν υπάρχει στραματσόνη. Από το 15 που ήρθε τον Νοέμβριο. Όχι σήμερα. Φίλε μου, τώρα ειλικρινά. Ναι. Θέλεις, χρειάζεσαι προπονητή για να καταλάβεις ότι στο 15 έχει φάει κίτρινη κάρτα ο Ρέτσος, ένα παιδάκι 20 χρονών. Και δεν που ξέρουμε ότι είναι επιρρεπή στο λάθος και δεν παίζεις από αυτή την πλευρά. Φίλε, δεν είναι μόνο το θέμα πώς χειρίζεσαι ένα μάτς, είναι και πώς διαβάζεις την τακτική. Ούτε αυτό είχε, το ξέρεις. Δεν σ' άκουσα. Λέω, δεν έχει σημασία μόνο αν μπορείς να διαχειριστείς ένα μάτς που σου πάει στραβά, είναι και πώς το διαβάζεις. Καταλαβαίνεις τι εγκλήματα έχει κάνει και με πάρα πολλές ομάδες. Είναι ένας πολύ καλός μάνατζερ, δεν είναι προπονητής. Δεν αμφιβάλλω είναι και μάνατζερ. Κάνας υπάλληλος θα είναι σε κάνα ταχυδρομείο της Ιταλίας αυτός. Κωστή. Κωστή, μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω, ναι. Έκανες ανάλυση για το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι, έκανα. Πριν από μισή ώρα, μία ώρα. Λοιπόν, έχεις ξαναδεί εσύ όσο χρονών είσαι, εγώ είμαι 36 χρονών. Έχεις ξαναδεί εσύ ποτέ ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που η μία ή η άλλη ομάδα να μην έχει ακουμπήσει την μπάλα τερματοφύλακας? Ναι. Ακόμα και το πέναλτι έξω πήγε. Α, δεν την ακούμπησε. Δεν την ακούμπησε, αυτό σου λέω. Όχι, το έχασε κατευθείαν. Δεν την ακούμπησε, ο Καπίνο δεν έκανε τίποτα. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ ποτέ την ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να μην έχει ακουμπήσει ο ένας ή ο άλλος τερματοφύλακας ποτέ την μπάλα? Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Θυμάμαι ένα ματς κύπελο. Εγώ περνάω ένα μάτς που θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Πάτα, είναι... πάτα, YouTube. Ποιο θα πει το 4-0. Το 4-0 που είχαμε χάσει, που έπαιζε Μπονόβας, Μίχος, που μας είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, Λαλαλά.
Όχι, στον τελικό κυπέλλου του 86, στον τελικό. Το 4-0. Το 4-0 την πάτησε την περιοχή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε με Αντώνη Γεωργιάδη προπονητή. Και... πάνε σε ένα μάτς κύπελο 82-83, πάτα YouTube 1982-83. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-0. Το Καραϊσκάκη με τον Αναστόπουλο στην παράταση. Ο Αναστόπουλος με τον Κωνσταντίνου που τον έκανε πλάκα. Εκείνο το μάτς ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός και χάνει όμως στο 0-0 ο Μαυρίδης τέτα τέτ την πετάει πάνω από τον τερματοφύλακα και ο Γμόχ την άλλη χρονιά από center for τον κάνει center back και του γλιτώνει την καριέρα από εκείνο το μάτς. Εκείνο το μάτς πιστεύω ότι ο Σαργκάνης, θυμάμαι το είχα δει ολόκληρο, δεν πρέπει να κούμπησε μπάλα. Εκείνο πρέπει να είναι ένα. Το άλλο δεν θυμάμαι εγώ. Να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση. Ναι. Είπες κάτι για τον Μάρτινς στην αρχή. Σ' αρέσει σαν παίκτης. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Αυτός ο Σωσίας του Μπουγάτσα κάνει και κάτι άλλο. Δίνει ελευθερία στο Φορτούνι να κάνει επιθετικά ντουμπλαρίσματα και ο Φορτούνι σήμερα για πρώτη φορά ενώ ξεκινάει δεκάρι. Έχει στην πλάτη του αυτόν και πηγαίνει στις γραμμές και δίνει βοήθειες στους πλαϊνούς και μπαίνει χαμηλά ο Ολυμπιακός πολύ καλά. Πάνω σε αυτό που λες. Και μπορεί και το ξεκουράζει γιατί μπορεί να πάρει και τρεις κούρσες ο Μάρτινς σε κάθε ημίχρονο και να πάρει δύο-τρεις ανάσες ο Φορτούνης. Άρα του κάνει καλό. Πάνω σε αυτό που λέει ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς μπορεί σε μάτς ας πούμε που σφίγγει να βγει έξω ο Φορτούνης, να παίξει δεκάριο Μάρτινς και να παίξει με Μιλιβόγεβιτς. Καμπιάσω δυο αμυντικά καφεσί. Πάνω σε αυτό που λέω, θα σου πω κάτι. Ναι. Ο Μάρτινς είναι μια πολύ βελτιωμένη έκδοση του Ζέντεμπεργκ. Μπράβο. Και ο Μιλιβόγεβιτς φέτος κάνει την καλύτερη του χρονιά γιατί έχει αυτόν πλάι και μπροστά το Φορτούνι. Είναι πυρεπή βέβαια στα φάουλ, να χαμηλά ο Μιλιβόγεβιτς. Ο Μιλιβόγεβιτς είναι και φέτος. Και μείον 10 κόκκινες. Ναι. Συμφωνείς ότι είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Ζέντεμπεργκ. Είναι καλή τριάδα σου, φίλε. Εκεί, τι έχεις δέσει. Και πολύ ανεβασμένο στο ΣΕΠΑ. Τα τελευταία 2-3 παιχνίδια λέει, πατάει την περιοχή καλά. Εγώ το Σεμπά δεν τον έχω εκτιμήσει. Πολύ τρέξιμο. Τα λέμε επόμενη γραμμή για να στον πειρά. Πολύ τρέξιμο και ο Σεμπά και κλείνει και μέσα κτλ. Ο Μποτία και ο άλλος ο Ντακώστα είναι τα προβλήματά σας στην ταχύτητα. Τώρα, πώς πρόλαβε ο Μποτία το Λέτο, αυτό αναδεικνύει την κακότητα του Λέτο. Ακόμα, δεν είναι παλιό ο Λέτο. Εκεί τελειώνει ο Λέτο. Επικής, δεν είναι εκεί τελειώνει ο Λέτο σήμερα. Τελειώνει ο Λέτο. Όταν σε κάνει sprint ο Μποτία και σε τρώει με τάγκλιν χωρίς να σου κάνει μέναλτι την μπάλα και σου κάνει και αντεπίθεση. Καπούτο. Είχε πει ο Μποτία σήμερα σου πίνει εσύ κάθε πρωί. Ναι. Από αυτό. Ναι. Κλάνει πολύ ποτέ με αυτό, να ξέρει. Α, δεν ξέρω. Με καθαρίζει το έντερο. Πάντως την μπάλα την έκοβε ωραία. Ναι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα, ναι. Έλα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, φίλε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα μιλήσω για μπάλα. Έχω ένα πρόβλημα. Για πες. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα με ωραίες γυναίκες, μόνο με άσχημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, ρε φίλε. Πούστο είναι αυτό. Ναι. Αυτός είναι μπορεί πρόβλημα. Να κάνει έρωτα με ωραίες γυναίκες. Άμα δεν μπορείς να κάνεις με ωραίες γυναίκες σεξ, είναι πρόβλημα. Μισό λεπτό, κάτσε να ρωτήσω. Κομπλάρι. Δεν μπορείς, ναι. Αυτό μάλλον φοβάται να την πέσει σε ωραία γυναίκα. Όχι, άλλο λέει. Άλλο αυτό λέει τώρα. Αυτό λέει. Το θέμα φτάνει με το κρεβάτι. Το θέμα είναι μετά δεν μπορώ να κάνω. Α! Στάσου, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Φοβάσαι, δεν σου σηκώνεται δηλαδή. Τι σου λέει, είμαι για τα παππούτσια. Δεν είμαι για τα παππούτσια, αλλά εντάξει. Στάσου, ρε φίλε. Το είπε, σηκώνεται. Κάνει έρωτα με τη γυναίκα. Όχι. Όχι. Μέχρι εκεί δεν είσαι έρωτα. Ναι, δεν μπορώ. Μέχρι εκεί το φτάνει. Ναι. Δεν τερματίζει. Σβή το φως, φίλε. Σβήσε το φως να μην βλέπεις ότι είναι όμορφη. Σβήσε το φως, φίλε, και ρόκο η Φρέντι. Για μένα αυτή είναι η λύση. Σβήσε το φως. Φίλε, εγώ όταν πήγα μια φορά, μια φόρμα που είχε κορμάρα, έσβησε το φως. Θα σου δώσω εγώ μια λύση, φίλε. Και κάτι άλλο σε ρωτήσω. Στάσου λίγο. Έχεις το σώμα σου λίγο μπερδεμένο, έχεις κυγές αυτά, είσαι δηλαδή αλόκοτος. Σαν το φίλε. Είσαι ρε παιδί μου σωματικά χάλια και δηλαδή τι. Σαν τον μπάγκαλο. 2-3 μπύρες είναι παραπάνω και έχω λίγο κυλίτσα αυτό. Ωραίος. Παραπάνω από πόσες δηλαδή. Παραπάνω από το μισό ώρο. Δεν έχω μπυροκύλι ρε παιδί μου. Δεν είσαι σαν το φίλε ρε φίλε. Πιο μικρό. Έχει κάτι βενζινάδες καυκάσους με κάτι κεφάλια να. Άσχημους. Στη μοναστηρίου. Παπάρια τέτοια.
Πάνε να δοκιμάσεις το αντίθετο. Επόμενη γραμμή. Τι το λες, ρε το παιδί. Τι να τον πω, μωρέ, τώρα. Μπορεί με την άσχημη, δεν μπορεί με την ωραία. Έχει θέμα. Ε, μάλλον θα ήταν. Να σβήσει τα φώτα. Θα το πιστεύεις ότι το έλεγε αλήθεια αυτό. Και αλήθεια να μην το έλεγε. Δεν το έλεγε. Αλήθεια του το λέγανε. Θα πλώνεις τουλάχιστον λιγότερο. Ή κάτι βενζινάδες με κάτι κεφάλια τέτοια, κάτι μητάρες. Και έχουν πάνε 50 χρόνια με γυναίκα. Πάνε εκεί να δεις τι ώρα που θα περάσεις. Έλα, που έχεις τέτοια προβλήματα εσύ. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ρε κολόμαγκα. Οπα. Παρακαλώ. Έλα, ρε. Ποιος είναι. Πάρτο από εκεί, ρε. Ναι, αλλά έξω κάθεται ο Τσιμπούρ. Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου ο Τσιμπούρ. Ο Αναστόπουλος και ο Τσιμπούρ είναι φίλοι μου. Κολομαγκά. Πάνω σε ένα λεγόντα του ίδιου, σε ένα λεγόντα. Θα σε σπάσει το ξύλο, ρε. Καλά. Στην πόρτα ο Τσιμπούρ είναι. Σε κάτσε κάτι τριάρια. Ο Μπόκο Λόκο. Εγώ τον φοβάμαι τον Τσιμπούρ. Να σε καλά, φίλε, για χαρά. Εντάξει. Σαου αντέρα. Άλλοι στραβώνουν το στόμα έτσι, από τη μαγιά. Άλλοι στραβώνουν το στόμα από μπουνιά. Άλλοι από ψήξη. Όπου το επόμενη γραμμή, ναι, μάλιστα. Όντως είναι φιλεκά το Τσιμπούρ, αλήθεια λέει. Ακούγομαι, καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καμπάνα. Καμπάνα. Τι πυροκή λέει είναι αυτό που έχει φτιάξει, ρε. Τι ρε φίλε. Τι. Μεγάλο πυροκή λέει, Τζόρνταν. Μεγάλο. Μεγάλο πυροκή λέει. Φίλε, άσο το κανελί με τις βούλες είναι δικό μου. Έλα φίλε. Έλα, τι σύμφωνε. Και αυτό που λέει κανένα πρόβλημα με τη Super 3. Εγώ δεν έχω, ο Τσιμπούρ έχει, εγώ τι να έχω. Ο Τσιμπούρ τι πρόβλημα έχει με τη Super 3, εσύ έχεις πρόβλημα με τη Super 3 και πρέπει να χαλαρώσεις. Δεν έχω, εγώ ούτε καν το μάτσι τα φίλε, κοιμόμουν εκείνη την ώρα. Άκουσα κάτι φωνές, άκουσα κάτι φωνές. Τι να κάνω, ρε φίλε, εγώ. Αφού άλλο πήγε, τι, εμένα τι με νοιάζει. Από τον Τζακ έχει κανένα νέο. Ποιον Τζακ. Τον Τζακ. Πέθανε. Τον αντεροβγάλτη. Πέθανε. Πέθανε ο Τζακ. Άρα. Χρόνια που πέθανε. Πάρε. Εσύ τι ομάδα. Σε πιο πολύ και πω τώρα που έχασε ο Παναθηναϊκός. Πέθανε ο Τζακ, αλήθεια. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε. Εγώ Παναθηναϊκός. Καλό ο Μπουλκουμέ. Ποιος? Καλό ήταν το Λουκούμι. Καλό ήταν, τι. Καλό ήταν. Το κολαράκι βράχει και πίσω, καλά. Υπέροχο ήταν. Σ' άρεσε. Άντε, bye bye. Περαστικά, επόμενη γραμμή. Περαστικά. Το τρομπόνι καλό. Με το Σιδηρόπουλο πήγατε και φάγατε τρία γκολ και σας κάνανε και αυτό. Δηλαδή, ποιο θέλετε διαιτητή να φέρουν. Να ξεφάξουν τον Απόστολο Νικολαίδη και να πάνε στην Καραϊσκάκη. Κότες. Βαζέλες, κότες, κότες. Πήγατε το ΖΕΚΑ εκεί πέρα με τον προσαγωγό στα αυτιά στο Καραϊσκάκι, βάλατε και το Λεντέσμα που είναι να πούμε λουλού και ο Βηγιαφάνιες, ωραίο κέντρο κάνατε. Βάλατε και την κολόνα της ΔΕΗ το Κουτρουμπί εκεί με τον Μολέδο και τι περιμένετε να σας κάνει ο Ολυμπιακός. 30 δευτερόλεπτα μπορώ. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Αλαφούζος ακόμα δεν έχει βγάλει στο Twitter ανακοίνωση για σφαγείο. Έχει Facebook γι' αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Έχει Facebook λέει ο άλλος, έλα ρε. Έλα Facebook. Έλα φίλε, ναι. Έλα, πάμε. Έλα Μαλάτο. Πες το. Τι να ακούμε ρε Μαλάτο, πες μας. Τι είμαι. Μαλάτο είπες να μην ακούμε Πετρουλάκη, τι να ακούμε. Τι να ακούτε. Τώρα αυτό που λέω να ακούς. Και όχι την κλαούνα. Θέλω να ακούμε καραπαπάρα, ρε φίλε, τι να ακούμε. Ποιο καραπαπά, ρε φίλε, ποιο σου είπε τώρα για τον καραπαπά να πούμε. Τι να ακούμε, Μετρόπολης με ρουφιανάκια να ακούμε. Δεν ξέρω τι άκουσε εσύ, πάντω αυτό. Το Πετρουλάκι το δίνει μετάλλιο, αν λες ότι μόλις του πει Ολυμπιακό, φτάνει 24 πίεση. Είναι έτοιμο να πάθει κεφαλικό, δεν ξέρω τι του έχουμε κάνει. Μετάλλιο του δίνει, αφού λες δεν τον ακού, μετάλλιο του δίνει. Δικαίωμά του. Για όχι. Τα ρουφιανάκια του Μετρόπολη, πε μα, που γλύβουν τον καραπαπάρα. Εγώ φίλε, οπα, την άλλη φορά που θα σε δω, εγώ την άλλη φορά που θα σε δω, έτσι την κόρη μου σου λέω, θα σε πρίξω. Με και την κόρη σου μαζί θα είσαι. Θα σε πρίξω. Στην κόρη μου να σου αρχίζω. Θα σε πρίξω ρε πούστη, ξέρεις θα είσαι με την κόρη σου μαζί. Όχι, όχι, μόνος μου θα είμαι. Του λόγου θα σε κάνω, κόψτονα. Θα σε ρίξω ένα ξύλο. Για ένα πράγμα μετάνιωσα τα τελευταία 10 χρόνια στη ζωή μου. Σε πέτυχα στην Μπουγάτσα εκεί στην Πότσαλη και δεν σε έπρεξα. Δεν το ξέρω. Δεν σε έπρεξα, ρε σκατόψυχε. Που ευχήθηκες να βγάλει καρκίνο τα σπυριά του Δόνη σαν το Βιλανόβα. Καθήκη. Καρτσιλικάκια. Παίρνεις ένα πενιντάρικο. Αλλά τι,
Τον Α103 τον κλείσατε, ξεφτυλισμένοι. Εξεφτυλισμένοι. Τώρα κλείσετε και τους άλλους εδώ. Έτοιμοι είστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατάλαβες, τους πέρασε ο Ζαγόρας ένα πόντο. Ο Ζαγόρας τους πέρασε ένα πόντο. Αυτούς εδώ. Με τον Μάνο και τον. Τι σου λέει. Και με τον Δέντρο και τον Μάνο. Και τον Μάνο και τον Μάνο. Θέμα βρούνε η κορυφή. Πόσο χρόνο, για πόσο χρόνο. 50. Σου λέω για να ξέρει. Πέντε θέμα βρούνε η κορυφή. Σε έτσι είπα και σένα. Όχι έτσι, με έτσι το βλέπω. Εγώ παίρνω το Ζαγόρα πρώτα. Και τα μη κλαίτε κατά εκεί πάνω εσείς μετά. Έλα ρε φίλε, παίρνω το Ζαγόρα. Παίρνω το Ζαγόρα. Ξέρεις, η ζωή έχει πολλά γυρίσματα. Εντάξει. Έτσι. Το Τζαλτίδι παίρνω. Παίρνω το Ζαγόρα. Παίρνω το Ζαγόρα. Παίρνω το Τζαλτίδι. Κοίταξε τι σου λέω ξεκαβάλα. Άστο να η ζωή έχει πολλά γυρίσματα. Έχει γυρίσματα. Άμπρα. Εσύ τα ξέρεις τα γυρίσματα. Άστο να τον ουφιανά και τα λοιπά. Του δίνουν ένα πεντάρι που χαρτζιλί και άλλο. Ξέρω ότι σου λέω. Μην μου λέει. Αν και έχουμε διαφωνήσει με τον Τζόρνταν, ναι. Ακούω την εκπομπή του και έχει κόσμο, έχει γραμμές. Γίνεται χαμός, όχι έχει γραμμές, γίνεται χαμός. Σουμ και Πεσέιρον. Αλλά ο Πεσέιρον τον φάγανε από μέσα. Και τα χρόνια τόσο είναι, 23-3. 23-3, άντε. Άντε, φέρνει να λογοδοτήσετε στο αφεντικό σα. Τον Πεσέιρον που το λέγανε Τεσέιρον, τον φάγανε από μέσα. Εσύ δεν λογοδοτήσει το δικό σα αφεντικό. Θα λογοδοτήσει τον Αριανό, το αφεντικό σα. Τον Αριανό, το αφεντικό. Τον Αριανό, δεν δουλεύει. Εσύ λογοδότησε τον Παοξή τον δικό σου. Βρεθεί σε Αριανό, δεν δουλεύει. Αριανό, δεν σε πληρώνει. Δεν ξέρω τι είναι, δεν μου είπε ποτέ κάτι. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Φυσικά. Σούμε, φίλε, ξέρει γιατί έφυγε. Γιατί από την Αιτχόβεν έπαιξε καλά. Σταμάτα ρε να ανάψουμε λίγο. Άντε να μάθει την κάρα. Ήρεμα τώρα που όλοι είμαστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε μπράβο. Άσα μάθω σε μαζί μου. Έλα. Φίρμα αυτό σε κάνει όμως. Έτσι. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Από εξωτερικό τηλεφωνώ. Ναι. Εκτός από το Μαλάτο είναι όλοι σαχωρημένοι. Εκτός το Μαλά, άντε και το Ραπ λίγο, όλοι οι άλλοι είναι σακλαμένοι. Αφού ρε φίλε, έχασαν οι ομάδες μας, τι θες να είμαστε χαρούμενοι. Τι θες να χαρούμενοι, ναι. Εγώ φίλε, περιμένω να πάει από τον Μπόχουμο ο φίλος μου ο Γιάννης, γιατί την άλλη φορά είχα μάσει. Οπότε τώρα που δεν έχω μάσει, στο Παναθηναϊκό εκεί με το πουκάμισο το άσπρο. Αλήθεια, πηγαίνατε για προτάσεις να μάθει την ομάδα. Ποιο πρωτάθλημα, ποιο κοροϊδεύετε, σας κοροϊδεύει ο... Δηλαδή, ειλικρινά, άκουσες τι είπα. Με αυτή την ομάδα, ποιο πρωτάθλημα να πάρει. Όταν μιλούσα, άκουσες τι είπα. Δεν τον πλάκωσα. Άκουσες τι είπα, όταν μιλούσα. Πολύ ξύλο. Όχι, όχι, δεν σ' άκουσα. Ποιο πρωτάθλημα λέγατε για πρωτάθλημα. Άκου, αύριο θα βάλεις στο YouTube την εκπομπή να ξανακούσεις. Χαρτζηλίκια είπα. Χωρίς προπονητικά και τέτοια, χωρίς παίκτες. Φίλε, αύριο θα ξαναβάλεις την εκπομπή στο YouTube θα την ακούσεις. Και λέτε για παράγκες. Τι σας ενοχλεί παράγκα. Φίλε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, φίλε. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Είναι γεγονός ότι σου δίνουμε βέβαια και το δικαίωμα τώρα να κελαϊδεύει. Παίκτη σου έχει πει ότι υπήρχε παράγκα. Παίκτη σου. Πάει τρώει τρία από τη Σταντάρ με τη λεωφόρο. Φίλε, παίκτη σου είπε πως υπήρχε παράγκα. Το πρωτάθλημα. Τι λέει. Το πρωτάθλημα, ναι. Θα μα φελάνετε, αρχές Νοέμβρη. Ναι, όντως. Αρχές Νοέμβρη και τελείωσε το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν έχω όρεξη να δω μπάλα, το καταλαβαίνετε. Δεν έχω όρεξη να δω μπάλα. Δες ρε φίλε το καρουζέλ να πούμε. Δεν έχω όρεξη να δω μπάλα. Δες τη Χατζηβασιλείου ρε φίλε. Πάντως το παιχνίδι Πόρτο Μπενφίκα δεν ήταν καλύτερο από το δικό μας ντέρμπι. Και σας πες, ναι. Τι ενδιαφέρον η Χατζηβασιλείου. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ο Ασλαμάς, τα έχει βάλει εκεί με τον Τζόρνταν, ο πολύξερος. Ποιος είναι ο πολύξερος. Φεύγει, έχει το πρωί εκπομπή και φεύγει νωρίς. Τι, γιατί γίνεται τώρα αυτό. Πήγε στον κινηματογράφο η Λουλού. Κινηματογράφο, φίλε. Η Λουλού πήγε στον κινηματογράφο, η κουλτουριάρα τώρα. Πήγε στον κινηματογράφο, Λουλού. Πήγε στον κινηματογράφο. Δεν τρέπεται λίγο κι αυτός. Γιατί λείπει, δεν είναι εκεί τώρα, κρίμα αυτά. Λέω, μεγάλος άνθρωπος, τέλος πάντων. Γιατί ρε φίλε να τραπεί. Εγώ την προηγούμενη φορά πήρα να τα βάλω με τον Τζόρνταν. Τελικά τα έβαλα με το Μαλάτο, γιατί το Χρυσαυγίτη. Δεν είμαι Χρυσαυγίτης, Μαλάτο, κύριε. Είμαι πατριώτης. Πες το. Ποιος είσαι εσύ. Που με έλεγες αρχιδοκατάσταση την προηγούμενη φορά. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Το προσφέρω. Δεν θυμάσαι ρε Μαλάτο, τώρα μην έχεις αναχωρήσει, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Είσαι Χρυσαυγίτης όμως, γάμο την πουτάλα. Δεν είμαι Χρυσαυγίτης. Ωραία, φύση ο άλλος. Καλά ρε φιλιρέμισε. Πώς βρίζει έτσι τον αέρα. Πώς βρίζει. Και εσύ από μέσα. Και εσύ από μέσα, όποιος βρίζει τον οποιοδήποτε εκτός από μένα, θα τον κάνει. Οποιοδήποτε λέξει από μένα. Έτσι. Επόμενη γραμμή. Εγώ συνηθισμένος είμαι. Έλα φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Είναι πολύ άσχημο να περιμένει ακροατής το τηλέφωνο και να μιλάτε παιδιά μεταξύ σας. Αυτό βέβαια, είναι αγένεια αυτό. Είναι αγένεια, είναι για να μην σχολιάζουμε τα μηνύματα. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα θέματά μας. Και ο Μαλάτος, ο Νίκος λέγεται, Νίκος. Γιάννης. Ο ναι. Γιάννης έκανε πολύ καλή τοποθέτηση σήμερα. Πραγματικά είναι η μόνη ομάδα που έχει διαφορά από τις άλλες. Έχει τον καλύτερο πρόεδρο, αφού μπόρεσε και μάζεψε τα κομμάτια του Ολυμπιακού Αύγουστο μήνα και έβγαλε μια καινούργια ομάδα και μπόρεσε και να τη συνθέσει, γιατί το να συνθέτεις μια ομάδα καινούργια απαιτεί εξάμηνο τουλάχιστον, είναι μεγάλος μάγκας. Λοιπόν, αντιπάλους δεν έχει. Οι παοξίδες το ξέρουν πάντα, πρωταθλητές τον Αύγουστο με τα μαγιό. Μετά τελειώνει το έργο. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ λίγος. Η ΑΕΚ είναι ανύπαρκτη. Τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τζόρντα, για να δείτε. Ότι είστε φιλοολυμπιακοί, το γνωρίζουμε. Ρε φίλε, Αριανέ, πίσω λεπτό. Επειδή είστε φιλοολυμπιακοί, το γνωρίζουμε αυτό. Να κάνω λίγο. Λοιπόν, εσύ δεν ήσουν να που ορκιζόσουν ότι ο Σαββίδης δεν πρόκειται να πάρει κανάλι, γιατί δεν το θέλουν οι Αμερικάνοι. Το πρόβλημά σου, εσένα ξέρει ποιο είναι. Εσύ έχει το πρόβλημα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημά σου εκεί, ξέρει ποιο είναι. Εσύ έχει πρόβλημα. Το πρόβλημά σου, ο μικρός το εντόπισε, ο παοκτής που είναι δίπλα σου. Το πρόβλημά σου, φίλε, είναι ο πρόεδρός σου. Το πρόεδρός σου είναι το πρόβλημά σου. Γιατί δεν έχει ιδέα από μπάλα, ναι. Και γι' αυτό έχει αυτή τη σύνδεση μέσα στη διοίκηση και γι' αυτό φέρνεις αυτούς τους παίκτες που φέρνεις. Λοιπόν, εσύ που. Εγώ ας σου πω κάτι. Από Αριανό δεν θέλω υποδείξεις, διότι την ομάδα σας την ξεπτελήσατε και την έχετε στα τάρταρα. Τι θα πει, δεν θέλεις υποδείξεις. Δεν θέλω, δεν ξέρεις μπάλα, ρε φίλε. Τι να θέλω από σένα. Εσύ ξέρεις μπάλα. Βεβαίως και ξέρω. Κάθεσαι και στηρίζεις ένα Σαββίδη που έχει. Βεβαίως και. Κοίταξε, αυτή είναι η πάγια τακτική σας για να βάλετε διαβάλματα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για να τον κυνηγήσετε, ξέρω εγώ. Να κάνω λίγο. Εσύ ήσουνα προσωπικά, επειδή σε γνωρίζω από τη φωνή χαρακτηριστικά, επειδή σε ξέρω προσωπικά έτσι από τη φωνή σε. Το απέδειξε ότι έχεις μπάλα, γι' αυτό σε πήρε ο Πετρουλάκης. Τι πράγμα. Δεν σε πήρε ο Πετρουλάκης. Τι λες, ρε φίλε, τώρα κι εσύ. Λοιπόν, άκου. Ο Πετρουλάκης δεν πουλάει προπαγάνδα. Εγώ σου είπα ότι θα βγει ο Απόλλωνα. Σου είπα δεν θα βγει, θα βγει ο Πανσεραϊκός πρόπερση, δεν βγει. Και εσύ κορόιδευες, το θυμάσαι. Εσύ προσωπικά κορόιδευες. Τι μυαλό να έχετε εσείς, βρε τώρα. Εσύ τι μυαλό να έχεις. Βρε τι να έχεις εσύ, βρε τώρα μυαλό, βρε τώρα. Αυτός ο συγκεκριμένος. Να μιλήσω λίγο. Ολυμπιακό να χτυπήσεις. Ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Πήρε τρία παιχνίδια Ολυμπιακός. Γελάει ο κόσμος. Με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Με τον Πανιόνιο και με τον ΠΑΟΚ γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, για τον οπαδό του Παναθηναϊκού να πω κάτι. Λοιπόν, το παιδί είναι πάρα πολύ εντάξει. Αυτή τη στιγμή ο οπαδός, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι 2.000 μαζεμένοι στο Κοροπή. Ναι. Η αποστολή σε ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ. Για να δείτε τη διαφορά των λαών. Ναι. Τη δικιά σας πες μας. Παραφούζω να διώξουν τον προπονητή. Αυτή είναι ο οπαδός. Εσύ τη δικιά σου ομάδα δεν μας είπες. Εσείς κοιμηθείτε στον ύπνο σας. Τι τα στέλνεις, πράγμα. Σε λίγο θα δείτε τι έργα θα έχετε στην Τούμπα, τι κυνηγητά θα έχετε. Ναι, ναι. Φίλε, αυτό που λες μαζεύτηκαν 2.000 στον Κοροπή, όντως συνέβη και συμβαίνει, έγινε όμως πολύ αργά. Να πω λίγο κάτι στον Αριανό. Πολύ αργά. Αυτοί εδώ κοιμούνται όλοι επάνω. Ναι, εσύ ο ξύπνιος τώρα θα μας πεις. Σας δηλαδή, μισό λεπτό, θα μιλήσεις για όλο. Σας δηλαδή, Αριανέ, τι πρέπει να κάνουμε. Μόνο Νικόλας βγαίνει και τα λέει. Στάσου, τι πρέπει να κάνουμε. Μόνο Νικόλας τα λέει. Λέει, μόνο Νικόλας τα λέει, συγχωρείτε τον Νικόλα. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί, τι. Κωστή, ξέρεις πολύ καλά ότι έχουν κακή οργάνωση στην ομάδα τους και κακή διοίκηση. Ναι, ναι. Έχουν λάθος πρόσωπα μέσα. Ξέρεις ότι υπάρχει κλίκα. Ναι. Μας το λέει ο Αριανός που διέλυσε στην ομάδα του. Με Σαββίδη, με Γλύκο, ναι. Με Αθανασιάδη και με τον άλλο τον Τσαβέλα. Με Πολ Κουτσολιάκο. Όποιος είναι ένα αρεστός του τρώει μαρμάγκα. Αφού ρε Κώστα τα ξέρεις αυτά. Ναι, ρε Κώστα, τα ξέρεις, ρε Κώστα. Για την ομάδα σου δεν μας είπες τίποτα, ρε Κώστα. Να πω λίγο να το ρωτήσω λίγο κάτι και εγώ. Αν μπορούμε να βγούμε. Φιλέ. Εσύ δεν θα πάρεις πρωτάθλημα. Τι πρωτάθλημα να πάρεις. Τα Χριστούγεννα θα 20 βαθμούς πίσω. Ας είμαι, δεν πειράζει ρε φίλε. Εσύ θα βγεις. Εσύ θα... Το πρόβλημά σου είναι να πάρω πρωτάθλημα εγώ ρε φίλε. Έλα, έλα, κάνε καλά, είσαι στο πατήρι. Έλα, βρε τώρα, τι να με πεις εσύ, βρε άμπαλε τώρα, τι να με πεις, βρε. Χερέκα και τι να με πεις τώρα, εσύ, ρε. Θέλετε να κοιμήσετε τον κόσμο, δεν θέλετε. Άντε, βρε τώρα, εκεί πέρα τώρα. Πήρε ισοπαλία στο 96 από τον Αιγινιακό, βρε, το ξέρει, βρε. Και βγήκε και μιλάει για τι άλλε ομάδε τώρα. Είναι ο προβληματικό με στον ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρο σα είναι. Εσεί είστε το πρόβλημα, ρε φίλε. Έναν Αιγινιακό ιδρώσατε στο 96 τον ισοβαρίσετε ρε. Άπαλε Αριανέ, βγήκες εδώ να μιλείς για τις άλλες ομάδες εσύ ρε.
Αυτή είναι η Αργεντινή. Ένας βγήκε τώρα. Αυτός ο συγκεκριμένος, επειδή τον έχω ακούσει πολλές φορές, χερέκακος, ποιο κανάλι θα πάρει, το μόνο κανάλι θα πάρει εκεί στο Λουδία. Θυμάσαι πώς τα έλεγε. Ναι. Αυτός εδώ πέρα δεν το θέλει. Αυτός ο πονηρός που θέλει να βάλει διαβάλματα στον σε πρόεδρο. Κάτι παοξίδες να πούμε, για να κράζεται. Αυτοί σας κάνουν κουμάντο, να ξέρεις. Συγγνώμη, είναι διαβολές. Διαβολές. Όχι διαβάλλες. Πήρε κανάλι. Εγώ από αρχή. Δεν πήρε. Πού το. Δεν πήρε. Ακυρώθηκε η τέτοια. Ακυρώθηκε. Θα κάνει καινούριο, καινούριο χωρίς άδεια. Πήγε να δώσει τα λεφτά με άδεια, δεν θέλουν την άδεια. Θέλουν χωρίς άδεια. Σωστό αυτό που λέτε. Οι διαπλεκόμενοι θέλουν χωρίς άδεια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ξεφτύλα της χώρας. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Ναι. Επειδή ο συγκεκριμένος, επειδή τον ακούω, τον άκουσα πολλές φορές, ναι, και έλεγε για το κανάλι και για τα αυτά και για το αντάλλο, ναι, βγήκε, μίλησε 10 λεπτά, δεν είπε ούτε ένα δευτερόλεπτο για την ομάδα του. Δεν είπε. Δεν είπε. Εκεί που είναι η ομάδα, ναι, του. Εγώ λοιπόν, εγώ από αυτούς δεν θέλω συμβουλές. Ναι. Να βγει ένας Ολυμπιακός να με μιλήσει, έστω συμβουλευτικά, να καταλάβω κάτι, ή ένας Παναθηναϊκός. Δεν το δέχεις. Α, το δεχτώ. Από αυτούς, από αυτούς είναι δευτερόλεπτο. Πάμε, πάμε την γραμμή. Την ομάδα πάμε, πάμε την γραμμή. Ναι, ναι, μάλιστα, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι γίνεται. Καλά, φίλε, εσύ τι. Τι καλά ρε ραπ, να πούμε μαύρη μέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Τι μαύρη ρε φίλε, επειδή έχασε ένα μάθημα. Ναι, μαύρη μέρα. Έχασε ρε φίλε, ότι μάθημα είναι το τέλος του κόσμου. Σάββατη δηλαδή, άμα δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα θα κάνατε φασαρία εσείς. Θα βγείτε τρίτη, τέταρτη, δεύτερη. Εγώ φασαρία δεν θα κάνω ρε ραπ, είχα όνειρα για την ομάδα. Όλοι έχουμε ρε φίλε. Εντάξει, και τι έγινε τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει, τα έχουμε αποδεχτεί πλέον αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα δει άρι να μην ανεβαίνει, θα δει άρι να πέφτει. Ρεαλιστή να είσαι. Θα κάνει γούστα να πούμε. Εντάξει. Έχεις ναι. Έλα. Έλα. Για το Κώστα Πρέκα εκεί που έχει δίπλα. Εδώ είναι. Ορίστε. Ναι. Ναι. Έχω ένα φιλαράκι εδώ, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος παοξής, ρε παιδί μου. Και έχει φτιαχτεί με την πάρτη του, τώρα χαϊδεύεται. Είμαι ντεμοντέ, εγώ πάω μόνο με κυρίες. Ντεμοντέ. Εντάξει, όπως θες. Αλλά αυτός έχει τρελαθεί. Χαϊδεύεται κανένα τέταρτο τόση ώρα. Σε μην αργήσει να χαϊδεύει εσένα, φίλε. Δεν νομίζω τι λέξει. Δεν θα χαϊδεύει ακόμα. Σε λίγο μπορεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να πάρει κανένα στραπών. Τι να του πω, εγώ δεν ξέρω. Να σε κάνω μια ερώτηση, φίλε. Μήπως είναι ενεργητικός ή ενεργητικός. Είναι ενεργειακός ή παθολογικός, που λέει και ο Αλέφαντος. Το φιλαράκι μου δίνει, κυρίως δίνει. Α, δίνει. Άρα πρόσεξε, καλά σου λέει. Άμα δίνει, πες του να τη γυρίσει. Σε στυλ, σένα βολεύεται μόνος του. Σκατοσπρόχνει, είναι. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. 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 Ε, αγουρσούσα. Λέγε, φίλε, καλημέρα. Ράβο, καλημέρα. Καλώς ήταν. Τι γίνεται, καλά. Καλά, καλά είσαι. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Μην ξανακάνεις προβλέψεις για το στοίχημά μας, έχεις πάει 550 κουβάδες. Γιατί ρε φίλε, διπλώτα κι άνεδες όντως. Μου δίνει, μου λες, χι την Ξάνθης, χάνε το Λεβαδιακό. 0 ένα γκολ την ΕΚ, 3 γκολ μπαίνουνε. Όχι, η Ξάνθη ήρθε χι με το Λεβαδιακό. Άσο το έδινε τότε. Γιατί τα είχα δει και τα έχω παίξει. Γκολ γκολ το Παναθηναϊκό, χάνει το πέναλτι ο άλλος. Εγώ φταίω. Είναι μόνο για το πέναλτι, ο Λέτο γινόταν. Ήταν δύσκολη εβδομάδα. Αύριο έχω δει, έχει δώσει άσο Ηρακλή. Εγώ άσο Ηρακλή θα παίξω αύριο. Εγώ λέω ότι είναι διπλό Ηρακλή. Και άμα πέσει ο Ηρακλή, έπεσε από τώρα. Εγώ φίλε, σου λέω να μην παίζει στοίχημα και θα έχει το κεφάλι σου πιο ήσυχο. Γιατί αύριο στοίχημα γίνονται όλα αυτά που λένε τα διάφορα. Μην πίνει. Παίξε πλάτη σαν κρυφίλια. Να πηδάς. Να πηδάς. Να πηγαίνει. Κάντα όλα, ρε. Κάντα όλα και παίξε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πάντω φίλε, ο Όβερ παίξε του καλύτερα. Πάμε στα άλλα, λέγε. Πώ το βλέπει το καινούριο του προπονητή στο Ηράκλειο. Το Σωσία του Αθερίδη. Ναι, αυτό είναι το Παντελίδη. Κοίταξε. Στο παρασκήνιο κομμένο είναι. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο. Βέβαια έχει καιρό να δουλέψει, με τον Βρέτζο έχει καλές δόσεις. Παρεδόσει για τον Βρέτζο. 1,5 χρόνο είχε απαγορευτικό. Είχε απαγορευτικό όμως 1,5 χρόνο. Δεν τη σώζει την παρτίδα. Δεν βλέπω. Όχι εξαιτίας του προπονητή. Πιστεύω ότι θα έχει ο Ηρακλής πιάτσικο σε παίκτες από άλλες ομάδες. Και είναι τώρα πρόσφατα. Μπαίνει Δεκέμβριος, σε ένα μήνα μπαμ, είναι κοντά. Έτσι. Άμα δεν αλλάξει η διοίκηση άμεσα που γίνονται κάποιες κινήσεις που ακούγονται. Συγγνώμη. Τι δεν να αλλάξει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ποιος να έχει. Αύριο πιστεύω εγώ θα κερδίσει γιατί είδα ότι. Θα κερδίσει αύριο. Ο καλύτερος θα κερδίσει αύριο. Δεν μου λες τι διοίκηση να έρθει, δηλαδή ποιος.
Ο Κασιανής. Λένε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις περί Ιατριτζέων, τα είπε, πώς το λένε αυτό που φέρνει στο... Ο Νίκος. Βγήκε στο... Τώρα δεν θέλω να πω σε πιο ραδιοφωνικό σταθμό. Ρε φίλε. Ότι κάνουν κινήσεις για να βρεθούν την Τετάρτη με το... με τον Παπαδαρασάκη, με τον Παπαδαρασάκη, γνωστούς Ηρακλήδες. Εγώ σου λέω, φεύγει ο Παπαδαρασάκης. Και έρχεται, ξέρω εγώ, μια διοίκηση που άμα τους γυρίζει ανάποδα, δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Τι θα κάνει αυτή η διοίκηση, δηλαδή, να τους κάνει... Θα πάει καλύτερο το πράγμα γιατί είναι επιφανής Ηρακλήδης. Ο Πανιώνιος βγήκε, βλέπεις ποιος είναι τώρα πρόεδρος και ποιος είναι προπονητής. Οι Πανιώνιοι και νοικοκύριδες είναι και μπαραδόφασες είναι και με τον Ολυμπιακό τα έχουν καλά. Οι Πανιώνιοι και νοικοκύριδες είναι και μπαλαδόφασες είναι και έχουν με τον Ολυμπιακό καλές σχέσεις. Εσείς με τον Ολυμπιακό, με την εξουσία δεν έχετε καλές σχέσεις. Υπουργούς βουλευτές δεν έχετε. Τον κόσμο το διώξατε από το γήπεδο και είστε και άμπαλοι. Θα το πάρει αύριο, θα το πάρει το μάτς. Δύσκολο είναι. Δύσκολο, φίλε, εγώ διπλό πιστεύω. Άμα το δώσει Πλατανιά, θα το πάρει. Ναι, γιατί ο Πλατανιάς έχει καλή ομάδα. Άμα το δώσει. Άμα το πιστεύω το παίρνει το αυρενό μάτς, είναι ζωής και θανάτου το αυρενό μάτς, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Και τα δύο παιχνίδια πρέπει να πάρουν παιχνίδι μετά, για να λυπήσει. Και θανάτου είναι ρε φίλε, αλλά... Και πάλι μετά παίζεις με την Κέρκυρα εντός που πάλι μπορείς να το χτυπήσεις. Δηλαδή άμα πάρεις το αυρενό και ανέβει και η ψυχολογία. Ποια είναι η προοπτική του Ηρακλή ρε φίλε. Ποια είναι η προοπτική. Να σωθεί σε την χρονιά. Τι να σωθεί. Να φύγει η διοίκηση, να έρθουν εκεί. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Και να βγει η χρονιά και του χρόνου πολύ καλύτερα. Σας δόθηκε η ευκαιρία. Τρώγοντας λεφτά από το κράτος και τους παίκτες, να μηδενίσετε το κοντέρ. Μηδενίσατε το κοντέρ. Όπως το κοντέρ το μηδένισε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν χρωστάει πουθενά. Ο Ατρόμητος δεν χρωστάει πουθενά. Ωραία. Η Ξάνθη δεν χρωστάει πουθενά. Η Κέρκυρα μηδένισε το κοντέρ, έγινε Καλλιόπη. Δεν χρωστάει πουθενά. Εσείς πώς καταφέρατε και γίνατε σε ένα χρόνο. Ποιος φταίει, εμείς φταίμε. Θα σου πω ποιος φταίει. Εγώ προσωπικά δεν φταίω. Εσείς. Οι οποίοι τον κάνατε θεό τον Παπαθανασάκη, τρώγατε σουβλάκια μαζί με τον Παπαθανασάκη. Ναι, θέλατε να πάρετε γραφεία τύπου με τον Παπαθανασάκη. Με τι δουλειά έχει ο πρόεδρος και δεν ξέρω τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος. Κοίταξε, ναι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ελεκτικός μηχανισμός. Δεν είχατε ελεκτικό μηχανισμό. Στην αρχή τα έλεγε καλά, έκανε μια καλή χρονιά, ανέβασε καρφί την ομάδα και μετά. Τα γύρισε. Εγώ πραγματικά θέλω, αν μπορούσα να το βρω, να το ρωτήσω τι έχει αλλάξει με τον Παπαθανασάκη που έφερε σε άνοδο τον Ηρακλή με τη χρονιά που ήταν ο Ηρακλής στην Σούπερ Λίγκ. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει. Απλό είναι. Ο Παπαθανασάκης και η διοίκησή του είναι ανοικοκύρευτη. Τι σημαίνει ανοικοκύρευτος. Τα οικονομικά μου δεν τα φτιάχνουν καλά. Η Ξάνθη δηλαδή έχει μεγαλύτερα έσοδα από τον Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός έχει μεγαλύτερα ή το μπάτζετ του Ηρακλή πια έχει να πληρώσει τα ντερά του. Δηλαδή τι, και άμπαλοι είστε. Αυτές οι ομάδες που λες έχουν καλές σχέσεις με τους μεγάλους. Και εκτός αυτού ξέρει και μπάλα ρε φίλε. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, θα πάρουν και ένα δανεικό, θα κάνουν και δηλαδή, καλά δηλαδή, εσείς δηλαδή τι θέλετε για να έχετε καλά. Ή μεγάλοι πρέπει να γίνετε ή να τα έχετε καλά με τους μεγάλους. Είστε μεγάλοι. Το κακό είναι ότι νομίζετε ότι είστε μεγάλοι. Εδώ ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ που το στηρίζατε. Άκου εμένα, άκου εμένα. Εδώ ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ που το στηρίζατε χρόνια με τις ακροαριστερές ιδέες σας και τα λοιπά και καλά κάνατε. Και μέσα στο καφτατζόγλιο οι ασφαλίτες του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο πολλοί από τους Ηρακλήδη. Κοίταξε να δεις. Με τι κοίταξε να δεις. Ο Ηρακλής, ό,τι και να γίνει, εμείς θα στηρίζουμε πάντα. Έτσι μάθαμε. Εγώ στο λέω προσωπικά και Δέλτα και Γάμα και ό,τι και να πέσει, εγώ θα είμαι εκεί. Αυτά μάθαμε από παιδιά, αυτό θα κάνουμε. Εγώ δεν θα είμαι εκεί. Πήγα και Δέλτα Εθνική και από ό,τι θα ξαναπάω δεν έχω πρόβλημα μέχρι να δούμε κάποιο σημείο μεγάλο. Γιατί έχει και λαό, έχει και ιστορία. Είναι αμαρτία τέτοια ομάδα δεν μπορεί να κάνει, να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη ομάδα κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μάθετε από αυτούς τους μπαγλαμάδες στα ραδιόφωνα θα αλλάξει η κατάσταση, θα έρθουν επιφανείς Ηρακλήδες. Λεφτά έχουν. Μαζί σου. Έχει λεφτά. Γιατί σήμερα στον Άρη ήταν να πάει κάποιος στη Λαμία να δει τη Λαμία και πήγε να ζητήσει ο άνθρωπος τα λεφτά του, τα οδηπορικά του και αυτοί δεν είχαν λεφτά να τα δώσουν. Μιλάμε για σύψη τώρα. Για κάνα δύο κατουστάρια μιλάμε, όχι παραπάνω. Πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ελαρά. Καλώς το. Τι είναι όλα καλά. Καλά όλα, εσύ τι. Καλά. Αθηναίος είμαι εγώ, Παοξής. Παοξής Αθηναίος.
Περιοχή. Παρακολουθώ. Αθήνα κάτω. Λιμάνια ή βουνά είσαι, πού είσαι? Όχι, όχι, λιμάνια, όχι, λιμάνια. Παιανία, κοντά στο παλιό Ρωμανικό Παναθηναϊκού. Παιανία, εκεί θα επιστρέψει τώρα. Ωραία, τι θλίψη είναι αυτή εκεί απάνω. Μια χαρά είναι εκεί. Εκεί που θα επιστρέψει πάλι. Εκεί πάνω. Παιανία, μια χαρά είναι. Αυτή τη μέρη χρονοπούλα πάνω σε κανένα δέντρο, πάνω σε κανένα αυτό. Τρομοκρατημένα πράγματα. Πράγματι, πάνε εσεί εσεί στην Παιανία. Φύγει από εδώ πέρα. Έλα, φίλε. Πα στην Παντισσόνη και στου Πακιστάνου. Χίλιε φορέ στου Πακιστάνου παρά στην Παιανία, είπατε. Να βγουν εκεί οι νεκρόφιλοι. Γεια λέγε, φίλε. Είχε πει κάτι πριν ο Τζόρνταν για το. Στο άλλο το παιδί ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Φώναζε λίγο, δεν σ' ακούμε. Φώναζε. Δεν μπορεί να φωνάξει πολύ, δεν κοιμούνται. Είχε πει κάτι πριν ο Τζόρνταν, αν δεν κάνω λάθος, το άλλο παιδί, ότι δεν έχει το DNA του ΠΑΟΚ. Δεν σ' ακούμε, ρε φίλα, μα κοιμούνται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δε. Ναι, μα ακούτε τώρα. Για πάνε κάπου στον καμπινέ, κάνε κάπου σε καμιά χέστρα κάτω, σε κάνα. Σε κάνα γκαράζ να πούμε. Κλιμακοστάσιο. Κλιμακοστάσιο, ναι, έλα, πάμε. Είχα πει πριν, είχε πει πριν ο Τζόρνταν, το άλλο το παιδί εκεί πέρα, το Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν έχει το DNA του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ναι. Θέλω να ρωτήσω, πώς. Ξέρεις γιατί το είπα αυτό, ξέρεις γιατί το είπα. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Κατάλαβες για ποιο λόγο του το είπα. Για πες μας. Μ' ακούς. Ναι. Κατάλαβες για ποιο λόγο του το είπα. Θα ολοκληρώσω εγώ τη σκέψη μου για να μου πεις. Πες μου. Λοιπόν, ναι, θέλω να σου πω ότι πες μου πώς αυτός ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε εμείς μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Όταν, και δεν το λέω, και ο Ράπ το έχει πει δίπλα σου που είναι το. Και το έχουν πει πολλά άτομα. Με αυτό το Σάκοφ που βλέπουμε, με το Χαρίση που εγώ δεν πιστεύω ότι ο Χαρίση κάνει να είναι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ο δεκαδάτος. Εσύ θεωρείς ότι ο Χαρίση είναι δεκαδάτος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Χαφάρα είναι ο Χαρίση. Χαφάρα είναι ο Χαρίση. Ναι. Ωραία, εντάξει, για μένα δεν είναι χαφάρα. Τρεχαντήρι εκεί, αμυντικό χάφι, ιστορίες. Άποψή του, εντάξει. Ναι, άποψή μου, χαφάρα. Εραστή τη κίτρινη κάρτα. Ωραία, το Μάρτινς, το Μάρτινς του Γάβη τον είδατε. Τον είδαμε. Τον κοντό λέει. Πεκτούρα. Τον κοντό. Το που. Άκου, άκου να σου πω κάτι. Το όνομά σου πώς είναι? Δημήτρη. Δημήτρη, άκου να δεις. Ο Ολυμπιακός όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα είναι γεγονός ότι επειδή το καλοκαίρι δεν έκανε σωστή δουλειά εκεί έδιωξε πέρα. Τον προπονητή, πρόσεξε να έδιωξε δύο προπονητές, τι έκανε εκεί μέχρι να βρει παίκτες, δεν είχε ιστορία. Έφαγε κάτι σκαπίλια ευρωπαϊκά. Λοιπόν, την πήρε χαμπάρι ότι δεν έκανε σωστή δουλειά εκεί πέρα ο πρόεδρος και άρχισε άρον-άρον στον Αύγουστο να φέρει κάποιους παίκτες. Δεν πατούσε καλά ο Ολυμπιακός. Όταν λοιπόν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, με την εύνοια της διαιτησίας κάποια παιχνίδια τα πήρε, όταν έπρεπε να χάσει καταρχήν με τον Πανιόνιο και μέσα στον Ηρακλή δεν έπρεπε να κερδίσει και μέσα στον Ατρόμητο. Αυτά τα σφυρίγματα τα πήρε λοιπόν, πέρασε, πήρε τα παιχνίδια αυτά, έφυγε κάποιους βαθμούς μπροστά. Απέναντι η ομάδα σου αδικήθηκε σε ένα-δυο παιχνίδια, έγινε αυτή η διαφορά 7. Τώρα υπάρχει πίεση από πάνω η ψυχολογική, πρέπει να έρθει το αποτέλεσμα, διότι πρέπει να έρθει το αποτέλεσμα. Ξέρεις θα πει πάω ρε φίλε να έχεις από πίσω σου χιλιάδες κόσμου να μην πω εκατομμύρια που να περιμένουν το αποτέλεσμα και είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Κανένα αποτέλεσμα δεν περιμένει. Λοιπόν, τώρα. Πρώτα τα παιδιά που παίζουν μπάλα να σου πούνε. Τίποτα, μια χαρά είναι. Ναι. Τέταρτη να βγουν, τρίτη το αμάξι δεν το σπάσουν. Σε ποιο μάτσα αδικήθηκε ο Πάο, εκτός το μάτσα με το Ολυμπιακό με το Αρετόπουλο. Λοιπόν, να σου πω ρε φίλε που ήμουν και μέσα, να σου πω. Με τη Βέρεια μπαίνει, έρχεται από πίσω ο Περέιρα από 3 μέτρα πίσω. Από τη γραμμή του offside 3 μέτρα από πίσω και το βάζει γκολ και τα κυρώνει αυτός ο Χούσκογλου από το. Σταμάτησαν και τον καπετάνο με τον offside. Και μου λέει εμένα ο πρόεδρος της Βέρειας που ήμασταν εκεί δίπλα σε κάποια φάση, μου λέει έγκλημα για τον ΠΑΟΚ από 3 μέτρα πίσω έρχεται ο Περέιρα. Είναι αδικία, είναι πεντακάθαρο γκολ. Και γίνεται 0-1 χωρίς να παίξει μπάλα ο ΠΑΟΚ, πρόσεξε. Είναι 2 βαθμοί, ρε φίλε. Και σε ένα άλλο μάτς θα σου πω εγώ, δεν θα σου πω με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι με την Ξάδη εδώ μέσα, το οποίο κάπου στο 87-88 δεν το δίνει πέναλτι. Στην άσχημη δηλαδή του ΠΑΟΚ, αδικήθηκε σε 3 παιχνίδια, ρε φίλε. Με την ΑΕΚ, αλλά σου πω κάτι. Άμα το λες, έβνει αυτό ένα κόρνερ στο 95. Μπήκε γκολ, ναι. Μπήκε γκολ, αλλά σου πω κάτι. Δεν το κάνει και εμένα. Καταλήξτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι πληρώνουμε την απόφαση και της διοίκησης να μην κατέβει πέρσι. Πολύ καλά έκανε η διοίκηση πέρσι. Ποια πολύ καλά δεν κατέβει. Ρε φίλε, στο Θεό σου. Σου φέρνουνε τον Κανίας στη θέση του Κάτσε. Είναι καλύτερος. Εννοείται ότι είναι καλύτερος. Το πήλω μετά. Δεν είναι καλύτερος. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι καλύτερος. Σου φέρνουν τον Σαγχόφ. Είναι καλύτερος από τον Τζιόλι. Με αυτό, με αυτή τη σκέψη, σε αυτή τη σκέψη. Δεύτερο. Τρίτον. Ο Μπίζεσβαρ. Από τον Μπέλκα προσέβερε περισσότερα. Δεν μπορούσε να πει περισσότερα. Ο Μπίσεσβαρ ξέρει κάτι τριμπάλα από τον Μπέλκα. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ.
Ο Μπίζεσβαρ. Χωρίς δεκάρι παίζει ο Πάουκ. Ο Μπίζεσβαρ είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Ξέρεις γιατί. Είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει Μπίζεσβαρ. Είναι απατεώνας. Όχι ρε που είναι απατεώνας. Εσείς θα μας τρελάνετε τώρα. Εμένα του. Παίρνει την μπάλα. Εμένα. Τον άκου. Και τον Λούκας απατεώνα τον έκανε 20 εκατομμύρια που λέγε πάνω. Ο Λούκας. Και τον Ομπόα. Ο Λούκας στον Πάουκ έπαιζε έξω δεξιά. Πετούσε τις ασίστ. Δεν έμενε περιοχή. 1,5 γύρω. Ήθελε να φύγει. Ραπ, να σου πω. Ο Λούκας. Ο Λούκας που λέει. Ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ο Μπίζεσβαρ. Όταν είναι συνοστισμός μεγάλος από παίκτες, δεν την πατάει την περιοχή. Επειδή όμως ξέρει μπάλα, αρκετή μπάλα ξέρει, στο πίτσι πίτσι, την παίρνει 20 μέτρα πίσω από τη σέντρα, τη δίνει, την ξαναπαίρνει, ανοιχτή χώρη, φαίνεται. Τι δίνει δε αριστερά. Όταν πάει ο άλλος ένας με έναν και κάνει, δεν μπαίνει ο Μπίζεσβαρ στην περιοχή. Δεν την πατάει η φτέρνα του, η πλατιά, την περιοχή ο Μπίζεσβαρ να βγάλει το ψωμάκι του. Δεν κάνει ούτε από μέση απόσταση ο Μπίζεσβαρ. Όταν γίνεται σέντρα δεν μιλάει ο Μπίζεσβαρ, δεύτερο σέντερφορ. Σας δουλεύει, σας βρήκε μαλάκες και σας δουλεύει. Καλά σας κάνει, καλά σας κάνει. Θα δείτε τέταρτη, 20 βαθμούς διαφορά από τους καρνίβαλους τους Ολυμπιακούς. Και μετά θα λέτε, θα κάνουμε πάλι μεταγραφές. Θα ξανακάνετε πάλι μεταγραφές, θα πιάσετε την κολάρα του Σαββίδη. Γιατί δεν ξέρει από μπάλα και θα διαιρείστε η κατάσταση επί μακρόθεση. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα. Εγώ με αυτό που λέω δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι ότι όταν. Αυτό θα γίνεται άμα δεν καθαρίσει τον ποδόσφαιρο, φίλε. Το 50-50 εκεί με την ΕΠΟ, αν δεν αλλάξουν. Δεν υπάρχει. Χρόνια ολόκληρα θα γίνεται. Ή θα την πάρει, θα την έχει. Λοιπόν, να πω μια σκέψη μου. Να πει μια σκέψη. Όταν ξέρει. Δηλαδή, εγώ σου λέω, ξέρει ότι δεν θα σε παίξει το καρεσκάκι 50-50. Ξέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει την τεχνογνωσία, έχει τον τρόπο να πάρει το πρωτάθλημα και ξεκίνησε και με μείον 6. Εσύ πιστεύει ότι είσαι στα ίδια επίπεδα με τον Ολυμπιακό ακριβώς μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα, πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να κερδίσεις και τους διαιτητές για να το πάρεις. Τι λες ρε μεγάλε, ποιος το λέει αυτό το να κερδίσεις μια φορά, δει κάθε εβδομάδα κερδίσεις και τους διαιτητές. Το budget σου είναι ίδιο με τον Ολυμπιακό. Θα σε βάζω γκολ εγώ και μου τα κερώνει και μετά ξανακερδίσω. Το budget σου είναι ίδιο με τον Ολυμπιακό ρε Τζόρνταν. Ποιο budget ρε, άστα αυτή την καραμέλα με τα budget. Όταν κέρδισες η Φενέρμπαξε το ίδιο budget είχες. Εσύ είχες 30 και αυτοί είχαν 320. Το ίδιο ήταν. Απόλυτα, έχει δίκιο. Όταν κέρδισε στην Dortmund το ίδιο μπάτσετ είχες. Όταν κέρδισε στην Arsenal το ίδιο μπάτσετ είχες. Καθίστε καλά τώρα. Καθίστε καλά τώρα να πούμε. Δηλαδή, από την Αρούκα που έχασε ο Ολυμπιακός το ίδιο μπάτσετ είχε. Αμάν αυτός ο Ολυμπιακός. Αυτό το μπάτσετ με την καραμέλα με τον μπάτσετ ήταν 11 και 11 πέσουν. Αλλά ο Ολυμπιακός. Πάω πέρσι όταν έκανε και πρόπερσι από Manchester United. Έκανε τριάρες από τους Πανθρακικούς. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Και την Arsenal στο Λονδίνο. Πάμε καλημέρα. Και την Juventus. Έλα. Ναι. Καλημέρα. 7 έφαγε από την Juventus. Πότε, πριν 30 χρόνια κάτι. Κάτσε να ακούσουμε, ναι. Ακούμε λίγο πιο δυνατά, ναι. Πήρε το φιλικό τηλεφώνημα πήρα να κάνω. Ναι. Είπε κάτι πριν με του Καυκάσου, λίγο προσβλητικό. Πήρε το τηλεφώνημα, πάντα έτσι. Τι είπε, ρε παιδιά, δεν ακούω. Δεν ακούμε, ρε φίλε. Κάνει ήρεμο μου τηλεφώνημα, πήρε είπε κάτι για του Καυκάσου. Ναι, ένα η Καυκάση γεροδεμένη με κάτι κεφάλια, χειροδύναμη λέω, αυτό είπα, βενζινάδε. Αυτό. Ναι. Γιατί ήρεμα πάντα στα πλαίσια τη τροπόδοση πριν κανένα δύο χρόνια, στα διάρκεια και στα τριάρκεια. Το πεντάλεπτο τόνο δεν δάχτυλε από αυτόν Ζαράι. Αλλά ξέρουμε, τι θα πει αυτό κρυβόσουνα. Κρυβόσουνα. Ελληνικά μιλά καυκασιανά, μην μιλά. Κάτι λέει ότι κρυβόσουνα. Ναι, ας τα καυκασιανά, πες τα πιο αργά και πιο ελληνικά. Σ' ακούμε τώρα, λέει. Πιο αργά και πιο ελληνικά. Λέω στην προπόνηση πριν 2-3 χρόνια, με καυκασιανούς, έλεγε στο πεντάλεπτο, δάσκαλε αυτόν Βαράει, άλλαξε με βάλουμε κανέναν άλλον. Αυτό είπα, ρε φίλε. Τι είπα, ότι είστε χειροδύναμοι, κάτι κεφάλια να, κάτι μητάρες, κάτι μπράτσα τέτοια, κάτι πουλιά τέτοια, να πάρε κάνει έρωτα με κάνουν από εσάς. Να τον δω. Αυτό είπα. Πάσα σας έκανε. Πώς είπατε. Έχει κάποιο πρόβλημα με τα ματάκια του. Ποιος. Ο φίλατρος, ο Μπρέκας, εκεί πώς το λένε. Ο Μπρέκας, ναι, εδώ, τι έχει, ναι. Έχει κάποιο πρόβλημα με τα ματάκια του. Όχι, βλέπει κανονικά. Λίγο μεγάλο πρόβλημα. Άλλο μάτι βλέπουν 11 εκατομμύρια έγνες και άλλο βλέπει αυτό. Δηλαδή, πάνω στα καφιάνους μέσα. Εσύ είσαι και Καυκάσιος, μάλλον και πάω ξύνης για να την παίξεις τον Μπρέκα. Ναι. Δεν πειράζει η βοήθειά σου, τι να κάνουμε να τώρα. Να κάνω τα φρύδια μου, λέει. Η ομάδα... Με αυτά τα φρύδια και με αυτά, αδερφιό... Εγώ, φίλε, έχω και φρύδια και το μόηχο. Αν καταλαβαίνεις είναι το μόηχο. Και ο μόηχο. Καταλαβαίνεις. Και δόντια, πρόπονο και μπορεί να καθώσει και ένα ουράδισκο.
Έλα, σταμάτα! Για πάρ' το μηδέν, για δεν σ' ακούμε καλά. Έλα, πάμε έλα, πέντε γράμμι, φτάνει! Φτάνει, Καυκάζι! Πολλά είπες! Έλα, άλυσες! Ναι, πάμε, πάμε γράμμι, ναι, έλα! Γεια σας! Καυκάσιος που γυμνάζεται στο γυμναστήριο του δάσκαλου. Τάταρος κανονικός, τον ξέρω. Έλα, φίλε, ναι! Λοιπόν, Αριανός είμαι. Μπράβο! Πήρε ένας Αριανός πριν τηλέφωνο. Μάλιστα. Και είπε στον κύριο Μαλάτο, συγχαρητήρια για την ομάδα σας, ο πρόεδρος κάνει καλή δουλειά κτλ. Μάλιστα. Και αμέσως ο κύριος Ζόρνταν από εκεί του είπε ότι είσαι φιλολυμπιακός και σταμάτα κτλ. Ναι, αυτό είπε. Αυτό, ναι. Αυτό άκουσα. Ναι, το είπε. Ολυμπιακός, ναι. Ναι, το είπε. Ναι. Η απάντησή του ήταν ότι ο δικός σου ο πρόεδρος, ας πούμε, δεν κάνει καλή δουλειά, κάτι τέτοιο, έτσι. Και αυτός άρχισε να του λέει ότι βάζει πρίζ. Ποιος έβαλε πρίζ, σε ποιον. Για νου ο πρόεδρος δεν κάνει δουλειά. Και είπε ο Αριάνος, ναι, ότι ο πρόεδρος του. Πρέπει να γράψουμε τον πρόεδρο, λέει. Και, ναι, και του λέει ότι είστε γνωστοί οι Αριανοί ως φιλολυμπιακοί. Ναι, το είπε. Ναι, ο δικός ο πρόεδρος δεν είναι καλός, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τι πράγμα είπε. Δεν είπε για τον πρόεδρο, για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, ότι δεν κάνει καλή δουλειά κτλ. Αυτό το πράγμα δεν είπε. Ο Αριανός. Ναι, όταν απάντησε ναι, είπε πρέπει να κάνει. Είπε δηλαδή στο Μαλάτο ότι ο πρόεδρος της ομάδας είναι καλή. Και σαν απάντηση σε αυτό που είπε ότι είναι φιλολυμπιακός, είπε ότι ο δικός ο πρόεδρος δεν κάνει καλή δουλειά. Πού είναι η πρίζα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ο δικός μου πρόεδρος δεν κάνει καλά δουλειά. Πάμε, πάμε, η γραμμή. Άστο, φίλε. Ένα τέταρτο δύο. Τώρα δεν έχει και καλή γραμμή. Ένα τέταρτο δύο Θεσσαλονίκη. Προσπαθούν να συνονοηθούν ένα Αριανό, ένα Παοξή. Θέλετε καλά τέταρτο, αλλά επειδή ο χρόνο είναι αμήλικτο. Άστο να πάει στο διάλογο. Η γραμμή φταίει. Η γραμμή φταίει. Ναι, επόμενη γραμμή. Ναι, άστο να πάει στο διάλογο. Ναι, έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Στον κύριο Μαράτο θέλω να πω κάτι. Παρακαλώ. Κύριε Μαράτο, χαρία σα. Προηγουμένως, επειδή χλεβάσατε την εκπομπή του Τζόρνταν, θα σας πω εγώ επειδή ακούω κάθε μέρα ραδιόφωνο. Κάνετε λάθος, δεν χλέβασα κανένα Τζόρνταν. Εντάξει. Αφήστε με να τελειώσω. Παρακαλώ. Υπομοιδιάσατε, κύριε Μαλάτο. Λοιπόν, δεν υπομοιδιώ, κύριε. Δεν υπομοιδιώ. Τον Αρένα. Η εκπομπή του κυρίου Ιορδάνη έχει 30 με 35 τηλεφωνήματα την ημέρα. Άρα την εβδομάδα γύρω στα 150 τηλεφωνήματα. Εντάξει, αυτό, λοιπόν, αυτό γνωστό είναι. Αυτό σας το λέω για να μην χλεβάζετε άλλη φορά. Δεν χλεβάζω, κύριε. Και κάτι άλλο για τον κύριο Ραπτόπουλο. Εάν τυχόν φύγει ο κύριος Τζόρνταν από εκεί, η ακροματικότητα θα πάει στο μηδέν. Εντάξει, τώρα νομίζουν ότι... Είστε υπερβολικός, κύριε μου, αλλά εντάξει. Λίγο υπερβολικός σας βρίσκω. Εγώ πρέπει να φοβάμαι τώρα, δηλαδή. Να το βάλετε υπόψη σας, κύριε Ραπτόπουλο. Να το βάλετε. Εδώ είμαστε εμείς φίλοι τώρα και είμαστε 4-5 χρόνια. Λίγο υπερβολικό. Δηλαδή πριν ο Τζόρνταν, δηλαδή πριν έρθει, η Μαρμίτα είχε μηδέν ακροματικότητα. Όχι, κύριε Γιώργο. Όχι, κύριε Γιώργο. Αλλά η ακροματικότητα της Μαρμίτας ανέβηκε με τον Τζόρνταν. Εντάξει. Δεν συμφωνώ. Αυτό είναι. Έπαιξε τον ρόλο του. Εντάξει. Ο καθένα έχει τη δυναμική του, έχει την ποιότητά του, έχει τι γνώσει. Δώστε μα τη συμβουλή σα και τα πάντα σα. Κάθε φορά μα δείχνετε ότι δεν είστε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Για ποιον λέει. Θανάση, για χαρά. Για μένα θα το είπε. Ναι, φίλε, έχουμε με τον Τζόρνταν έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Εντάξει. Μπορείς να έχεις την άποψή σου, εγώ τη σέβομαι. Παιδιά, παρεμπιπτόντως. Τον Παντελάκη. Τον Παντελάκη, γιατί τον κάνατε άγαλμα, αφού τον βρίζατε και τον πετούσατε κοτρώνες. Το άγαλμα το χτίσατε με τα κοτρόνια που του δίνετε τόσα χρόνια. Εγώ πολλές φορές το λέω ότι ένας άνθρωπος αναγνωρίζεται η αξία του όταν λείπει. Άστο να πάει στο διάλειμμα. Ναι, όχι, όταν λείπει είναι υποκρισία. Όχι, δεν είναι υποκρισία. Υποκρισία. Υποκρισία είναι να πιστεύεις άλλα και να λες άλλα. Αυτό είναι υποκρισία. Υποκρισία είναι. Όταν όμως έχει πεθάνει ο άνθρωπος, λείπει από την οικογένεια και αυτά και βλέπεις, κάνεις μια σύγκριση όλη την ιστορία και βλέπεις ότι όντως εκείνος ο άνθρωπος. Για την τότε εποχή ήταν, ας πούμε, ο καλύτερος. Γιατί τον βρίζετε, ρε Τζόρνταν? Γιατί δεν ξέραν την αξία του, γι' αυτό. Όχι, δεν σας φτάνει, μάλλον. Ναι, υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει: όταν πεθάνω, θα με κλάψουν και θα πούνε τι παλικάρι και τι άνθρωπο πίσω. Γιατί τους προέδρους των άλλων ομάδων. Τραγούδι είναι αυτό. Τους τιμούν, τους μεγάλους παράγοντες άλλων ομάδων, τους τιμήσανε νεκρούς, τους τιμήσανε και ζωντανούς, δηλαδή. Καλά, ο Σαββίδης δεν προλάβει, είχε πεθάνει. Δεν μιλάω για τον Σαββίδη. Δεν προλάβει, ας πούμε. Εγώ δεν μιλάω για τον Σαββίδη. Προς τιμήν του κυρίου Σαββίδη. Ως αυτό που είπε ο κύριος Σαββίδης, ότι θέλω να γίνω καλύτερος, έχει να φάει κοτρώνει κι αυτός, δηλαδή. Ευτυχώς δεν έχει διπόδες, να πούμε. Κοίταξε να δεις, θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι, πες μου να μάθω. Εδώ εσύ δεν έχεις καμία σχέση με την οικογένεια του ΠΑΟΚ, δεν είσαι ΠΑΟΚ. Όχι. Αλλά νομίζω ότι αναγνωρίζεις τα πάντα στο Σαββίδη, απλώς μέχρι στιγμής
Δεν μπορεί να πάει την ομάδα στην κορυφή στο αγωνιστικό κομμάτι. Εγώ... Τα υπόλοιπα όλα νομίζω το βγάζουν το καπέλο όλοι άπαντες. Εγώ τον Σαβίδη στο κομμάτι. Ναι. Το σε όλα. Εγώ συμφωνώ. Έχει αποδείξει ότι έχουν κλέψει πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ κάποιοι άλλοι χρόνια πριν. Ότι αυτό είναι πάρα πολύ τίμιο και δεν θα πρόκειται να βάλει το χέρι του. Στο... Όχι μόνο αυτό. Μα τον πληρώνει. Δεν είναι στο μόνο πληρώνει. Καταλογίζω εκτός από το. Ναι, πληρώνει. Εγώ τον θέλω και στην κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης στο να επενδύει. Είμαι υπέρ των ρωσικών. Και σε αυτό λοιπόν είναι πρώτος. Απλά από μπάλα έχει μυρωδιά. Δεν έχει μυρωδιά. Ξέρει πολλά. Άμα μυρίζει. Για να δεις πόσο μπάλα ξέρει. Και αυτός, πριν ξεκινήσει. Και ο Μίκης. Άκου τώρα. Ο Μίκης είναι για να συμβρίζει στα social media. Άκου. Πριν ξεκινήσει την ιστορία. Κάτσε τώρα, γιατί άμα δείτε και εσείς τα μούτρα σας, εσείς είστε χειρότεροι, πιο άσχημοι είστε. Καλά, δεν συμβαίνει. Όχι, δεν κατάλαβα σου είπα. Άλλο τώρα σου λέω. Ο άνθρωπος όταν ξεκίνησε. Είναι άσχημος. Ναι. Όταν λες ο Μίκη, το λες φωλακευτικά. Εσύ αντιγράφεις τώρα μία ιστορία. Μιμήσε τώρα Ραπτόπουλο και ασλάβα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Θέμα συμπεριφορά. Λοιπόν, καλά κάνει. Ο Παύλο αγαπάει την ομάδα. Δεν έλεγα Μίκη, κούφι τον έλεγα. Αυτή τον είπαν Μίκη από μένα. Αυτό τώρα ξύνει τα φρύδια του τώρα. Τι με νοιάζει εμένα. Έχει φαγούρα στα φρύδια τώρα που το λέει. Άλλο σου λέω τώρα. Δεν νοιάζει με τον Μίκη. Ναι, εγώ άλλο σου λέω όμω. Και όταν λες καλά λόγια πάλι τα φρύδια του ξύνει. Και εγώ νοιάζει με τον Μίκη. Άλλο σου λέω. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Έναν άνθρωπο δεν μπορώ να το χλεβάσω τον όταν ματώνει, πληρώνει, κάνει και αγαπάει. Είπαμε είναι άμπαλος, ρε παιδί. Δεν είναι άμπαλος καθόλου. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ, φυσικά και το λέω. Χαμπάρι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό λέω. Ο άνθρωπος πριν έρθει εδώ, έτσι λες εσύ ότι είναι χαμπάρι. Άμα με φέρε με ένα Μαντούρο, Μπίσεσβαρ, Ξακόφ και τέτοια. Λοιπόν, δεν είναι άμπαλος. Τον Λούκα με τον είπε Σαπατώνα. Τον Ομπόα μου τον είπε Σαπατώνα. Τον Ανάτυχο μου τον είπε. Και αυτοί κάνουν όργια πάνω στην Ευρώπη τώρα. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Καταλαβαίνω πολύ καλά ελληνικά. Καταλαβαίνεις ότι ο Λούκας ήταν επί 6 μήνες. Η φτέρνα του δεν πάτησε την περιοχή του αντιπάλου. Το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν είμαι σαν τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και να γράφουνε. Έδωσε 7 ασίστ και χτύπησε τα κόμματα. Εγώ βλέπω την πορεία του Λούκας. Μαλακίες εμένα δεν με πουλάει ο Λούκας. Ούτε βγάζω εγώ μίζα από τον Λούκας. Εγώ τον Λούκας τον έβγαλα μετά από 4-5 αγωνιστικές που ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Παίζει μέσα στον Παδρακικό, κάνει τρίπλα με το κεφάλι και βάζει εκεί τον γκολ. Εγώ πρώτη φορά είδα παίκτη παικταρά να κάνει τρίπλα με το κεφάλι. Εγώ σας έλεγα δεν μπορεί να το πιάσετε ούτε με λάσο και κοροϊδεύανε να πούμε. Ποιο να περιπτώσει, ο Σαββίδης όταν ήρθε στην Ελλάδα για να έλαβε τον ΠΑΟΚ είπε δύο πράγματα. Τι είπε. Λέει και την Μπαρτσελόνα να σας φέρω έτσι όπως είναι δομημένο το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει, όχι το βολεύει. Το βλέπουμε. Κάθε αγωνιστική το βλέπουμε αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα διότι πρέπει να αλλάξει η δομή του ποδοσφαίρου. Ποια δομή. Όλοι συμφωνείτε λοιπόν ότι ο ένας παίρνει σφυρίγματα, οι άλλοι αδικούνται. Ποια σφυρίγματα. Δεν μιλάω με σένα κύριε. Α, μην μιλάς για δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Πάμε στον κόσμο. Μείον 10 παγωνιά. Πες την αίσθηση μου για το Σαββίδη. Πολύ κρύο. Προσωπική μου αίσθηση. Πες την αίσθηση. Αυτό για την μπάλα. Πες άντε εντάξει, έβαλε εκεί τους συμβούλους του κτλ. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι όπως είπε ο Τζόρνταν που φάγαν τα λεφτά από τον ΠΑΟ. Ναι. Εγώ δυστυχώς βλέπω ότι κάποιοι από αυτούς όχι μόνο δεν κυνηγηθήκανε, αλλά χάρη στον κύριο Σαββίδη του βγάλαν και λάθη. Γιώργος Μάντζιος. Ορίστε, γεια σου. Πλήρωσε τα λεφτά. Γιώργος. Ο Λούκας στην Λα Κορούνια έπαιξε φόρ. Και έκανε 20 γκολ, κάτι που δεν έκανε στον ΠΑΟ. Δεν μας έβαζε γκολ. Θα μου πεις, ήμασταν μαλάκες που τον βάζαμε έξω δεξιά. Και φόρ τον έχει βάλει και δεξιά. Φόρτωνε και φόρτωνε και φόρτωνε. Ήταν και αυτός λίγο σνόπ και έτσι ας πούμε το αφιψηλού. Κατάλαβες, εκεί ήταν η αίσθηση. Πάμε, ένα φίλο πριν το διάλειμμα. Μάλιστα, ναι. Δεν του άρεσε. Έλα, φίλε. Ρίχτο! Συζωνίδη! Έλα, ακούμε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία. Έλα ρε Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι. Έλα, Βορεινά. Ο Πάνος από ναι, το ναι. Γούτσο. Ναι, σε κατάλαβα. Αυτό. Πάω ξύς από το Γούτσο. Γούτσο, ναι. Κύριε Μαλάτο, τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε μιλήσει στο γήπεδο της Νεάπολης που πηγαίνατε για περπάτημα και εγώ για τρέχουμε. Α, ναι, Παναγιώτη. Καλά είσαι. Καλά, αγόρι μου, καλά. Θέλω να σου κάνω σήμερα μια ερώτηση. Είχες ήρεμο βράδυ. Ναι, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί, ναι, γιατί. Μπορείς να με εξηγήσεις, μπορείς να καταλάβεις γιατί. Κανείς δεν σε επιτέθηκε. Όχι. Γιατί κέρδισες δίκαια και έπαιξες μπάλα. Απλά. Ωραία. Γιατί ήταν ο αντίπαλος χώμα, φίλε, έτσι. Ναι, χώμα, ναι, αλλά έπαιξε μπάλα. Εντάξει, άσχετο το ένα μετάλλο. Άσχετα το Παναθηναϊκό ήταν χώμα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια και καθαρά. Δεν είπα αντίθετο. Εννοείται. Σήμερα εννοείται. Μπράβο, παλικάρι. Είπα τίποτα για Σιδηρόπουλο. Είναι παοκτζής σου, αυτό το αναγνωρίζουμε σήμερα. Εννοείται. Ναι, αυτό που θέλω να σου πω τώρα όμως είναι.
Άρα τι φταίει, ο Ολυμπιακός θα τον κυνηγάνε και γίνεται χαμός ή όντως ευνοείται? Μία ερώτηση αυτή. Ναι, αμέσως θα την απαντήσω. Ο Ολυμπιακός φέτος έκανε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι και έχασε, μπράβο στη Λάρισα. Ναι. Από εκεί και πέρα έπαιξε τρία μέτρια παιχνίδια, δηλαδή με τον Ηρακλή, με τον ΠΑΟΚ και με τον Ατρόμητο, μέτρια και μπόρεσε και κέρδισε. Πώς κέρδισε? Ναι, πώς κέρδισε? Με την αξία του κέρδισε. Γιατί το χαλάστηκε. Ο Ατρόμητος το προφίλ αυτό δεν έχει ένα λεπτό κανένα αίρισμα να μιλάει για καμιά φάση, τη είδα και τη θυμάμαι όλες. Με τα λέκο, όχι, έπρεπε να μετρήσει. Λοιπόν, όχι, ήταν offside, φάνηκε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι προϊόντος του χρόνου η ομάδα ανεβαίνει, φαίνεται. Τα τρία μάτς που τα πήρες πες μας, ας το προϊόν του χρόνου. Τα κέρδισα με την αξία. Ποια αξία κέρδισες? Θα σου πω λίγο κάτι. Με την στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έπρεπε να αποβληθεί ο Μιλιβόγεβιτς. Ποια είναι η αίσθηση που εμένα τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό? Καλός ή κακός, όντως μπορεί να είσαι μια σκάλα παραπάνω. Είμαι. Γιατί βάζεις και το διαιτητή να σε βοηθήσει? Αυτούς τους 10 βαθμούς. Sorry, πάνω σε όλη. Μισό λεπτό, Γιώργο. Να πω εγώ κάτι. Εσύ από το Ηρακλή είσαι 10 πόντους πάνω. Και μετά συνεχίστε. Κάτσε λίγο. Εσύ από το Ηρακλή είσαι. Κάτσε λίγο να το δει. Δεν ξέρω τι θα μου πει. Εσύ από το Ηρακλή είσαι 10 πόντους απάνω. Βέβαια. Γιατί δεν βοηθεί από το διαιτητή? Γιατί να σου πω. Συμφωνώ εγώ σε αυτό ότι για να μην μου δώσουν βοήθεια. Θα αργήσω, αλλά πάλι θα φτάσω 10 πόντους. Γιατί να μην παίξει 11 με 11 άτομα να τον κερδίσει τον Ηρακλή? Γιατί η αποβολή ήταν του κάμπος, θα μας τρελάνεις τώρα. Κύριε Γιάννη, ναι, Γιάννη, να σας πω τι γίνεται. Ναι. Είναι απλά πράγματα. Τις κρίσεις, ο Παναθηναϊκός, εμείς οι ΑΕΚ, τις πληρώνουμε. Εσείς δεν τις πληρώνετε. Και ξέρετε ότι σας το λέω με πολύ συμπάθεια και πολύ αγάπη, γιατί σας συμπαθώ πραγματικά. Να σε καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός δεν τις πληρώνει, γιατί άμα είχαν εκείνα τα τρία μάτς θα υπήρχε γκρίνια, θα ξαναυπήρχε. Και χίνα έφερνε, φίλε, και ισοπαλία να έφερνε. Θα υπήρχε γκρίνια, θα γινόταν χάμος, έτσι. Α, μπράβο, ό,τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, γιατί τώρα δεν είναι τώρα ο ΠΑΟΚ της, είναι ο. Εδώ έσκασε ο φίλος του ο Σπανός, δεν τα είπε. Ιταλή. Άμα είχαν εκείνα τα τρία μάτς θα γινόταν πανικός. Και. Εντάξει, αυτά είχα να πω, καλημέρα. Καλά, τώρα, είπες, Παναγιώτη, η μεγαλύτερη σωτηρία αυτή τη στιγμή. Για τον ΠΑΟΚΤΣΙ, ξέρεις ποια είναι? Να παιχτεί ένα πρωτάθλημα 50-50. Εγώ πιστεύω ότι αν για τον οποιοδήποτε λόγο ο ΠΑΟΚ το χάσει, τότε να δεις πώς θα αλλάξει η κριτική σκέψη του ΠΑΟΚΤΣΙ. Που θα σταματήσει να έχει το άλοθη ότι ευνοείται ο άλλος. Ναι. Θα δει ξαφνικά πώς ο άπαλος είναι και ο Α, και ο Β, και ο Γ. Πάνω πριν κλείσεις ένα λεπτό λίγο, είναι άλοθη αυτό τώρα δηλαδή. Το γκολ που τον ακύρωσαν στη Βέρεια είναι άλοθη. Ναι, και το πέναλτι με την Ξάδη και αυτό άλοθη είναι. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν βλεπόμαστε. Δεν παίζουμε μπάλα. Ναι, αλλά το γκολ μπήκε, δεν έχει σημασία. Ναι. Όταν μας το κάνουν και αυτό, εντάξει, τι να πει. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάτι να πει. Καλημέρα. Δηλαδή, στο φέρετρο μας βάζω. Δηλαδή, εάν διώξουν τον Ήλιτς αύριο, είσαι ενάντια με τον πρόεδρο. Εννοείται. Είσαι ενάντια. Είναι λάθος κίνηση. Αν έρθει κανένα ζουμίδι αύριο. Μισό λεπτό. Ναι. Για τον ΠΑΟΚΤΣΙ. Θα πεις Ιβάν. Όχι, λοιπόν, μας αδικούνε. Ωραία. Αυτός καλός προπονητής είναι. Εννοείται. Μάλιστα. Όχι, είναι καλός προπονητής. Εννοείται ότι πρέπει να στηριχτεί και να μείνει. Ναι. Για να κάνει δουλειά. Ωραία. Διότι. Αν έρθει π.χ. ο Ζουνίδης που λες. Ή ο Αναστασίου. Ναι. Που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λέμε, ρε. Ναι. Λοιπόν, και μετά από 5-6 αγώνες αφού κάνει νίκες, κάνει 3 απανωτές σύντες. Ναι. Πάλι πρέπει με αυτή τη λογική να φύγει αυτός. Να έρθει ο άλλος τώρα, θα κάνει. Να κάνει έτσι, να έρθει κι άλλος. Και ξανά μάνα τα ίδια. Πάλι. Και τι γίνεται? Γίνεται και τίποτα άλλο? Τέλος. Αυτό δεν γίνεται αυτά τα χρόνια. Πόσους βαθμούς περιθώριο έχει να χάσει ο Ήβιτς? Πώς έχασε, ας πούμε, πέρσι ο Τούντορ και θέμα, λέγαμε όλοι πρέπει να φύγει αυτός ο προπονητής. Είναι θέμα, πρέπει να. Αυτά τα παιδιά όλα, αυτή τη φιλοσοφία, αυτό το σύστημα, αυτά όλα εδώ πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά. Συμφωνώ σε αυτό. Τελείωσε. Δεν διαφωνώ. Και να σου πω και μια αλήθεια. Πόσο καλύτερο θα ήταν ο Μιστακίδης? Πόσο καλύτερο θα ήταν ακόμα και ο Τζαρμακάμπος? Yeah. Πόσο καλύτερο θα φερόταν ο Ροντρίγκες εάν είχε μια τριάδα χαφ με καλύτερη ταχύτητα και καλύτερη ποιότητα? Φαντάσου πόσο θα ανεβαίνανε η τριάδα σου. Ακόμα και ο Κλάους θα τάχωνε. Θα του τη φέρω, θα τάχωνε. Όλο το πρόβλημά σου είναι αυτοί οι τρεις. Για μένα. Όλο το πρόβλημά σου είναι αυτοί οι τρεις. Διάλειμμα τελευταίο. Θα πάμε σε άλλες τρεις γραμμές και θα φύγουμε. Πάμε. Τι
Δημήτρια στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Λοιπόν, πάμε στους τρεις τελευταίους για σήμερα. Εγώ τους είπα, ο Μπαρδινογιάννη θα λένε και θα κλαίνε αυτή. Τι θα λένε? Μπαρδινογιάννη θα λένε και θα κλαίνε. Και εσείς Πατατούδη θα λένε και θα κλαίνε. Εμείς. Ναι. Πατατούδη. Πατατούδη. Πας καλά. Μπαρδινογιάννη τι κατάφερε. Δεν πήρατε. Εκεί. Μπαλάρα δεν παίξατε. Πεχταράδες δεν είδατε. Πού. Τι που. Τι να σου. Πασοκάρα δεν ήταν. Πάψε ρε τώρα. Πάψε ρε τώρα. Δεν χορεύει νηστικού αρκούδι, Μπατατούδι, τα συνθήματα τα θυμάσαι. Ναι, αλλά όταν σας τάιζε καλά ήταν. Ποιο τάιζε. Στην Ωμέγα TV όταν σας δείχνει και σας τάιζε. Εγώ δεν πήγα. Δεν με ξέρετε. Όταν σας δείχνει τις μετοχές εκεί, ποια μετοχή θα πάει πάνω σε κάτι συνδεσμίτες, καλά ήταν. Τι να κάνει ομάδα και κερδίζει τη συζήτηση. Γίνεται αυτό το πράγμα. Κερδίζει μια φορά. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να κερδίζει. Πώς είσαι έτσι, ρε. Τι έχω. Πώς είσαι έτσι. Σαν καημένο παγκόσμιο. Δηλαδή, ρε φίλε, ο Γάβρο το 10 είχε ομάδα που φτιάχνει τι διαδικασίε. Τα έλεγε τα ίδια. Δεν κατάλαβα. Πάμε τρει τελευταίοι, ναι. Ναι. Τι άλλα, φίλε. Έχει γραμμέ, ρε. Ναι, αλλά δεν μιλάει. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, μισό λεπτάκι να χαμηλώσω. Ναι, χαμηλώστε σε κανένα τέταρτο και ξανά λαμβάνω. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα, ναι, σα ακούμε. Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο Μαλάτο. Ορίστε, καλησπέρα. Πείτε μου. Κύριε Μαλάτο, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Το καταδύναμη. Ωραία. Ήθελα λοιπόν, αν θέλετε και κρίνετε ότι αυτά τα οποία θα σας πω αξίζουν τον κόπο, να ενημερώσετε το πάνελ της συντροφιάς σας ότι αν το πέναλτι που έδωσε στον Παναθηναϊκό σήμερα ο διαιτητής το έδινε υπέρ του Ολυμπιακού, δεν θα είχε σήμερα η Θεσσαλονίκη δρόμο. Θα τα είχαν κάψει όλα. Το νόημα, ίδιο φίλε, και στην Αθήνα η Παναθηναϊκή. Έχει κανένα νόημα στο τρένο. Φίλε, τέτοια τώρα. Ο Γιαννακόπουλος και ο Αλεξανδρής 700 έχουν πάρει. Τι μου λες τώρα. Και ο Αναστόπουλος πιο παλιά. Λέω ότι σήμερα μας βάλανε ένα διαιτητή ο οποίος υποτίθεται θα μοίραζε τους πόρους 50-50. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Τέσσερα φάουλ έκανε ο Μιλιβούγκης και του έδωσε μια κάρτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά τώρα για τον Ιωργάνη. Κάθε φορά που παίζει ο Μιλιβούγκης είναι να τον βγάζουν από τα αποδυτήρια, να μην μπαίνει μέσα, να τον κλειδώνουν. Εγώ θέλω να θυμίσω στους παοκτζίδες του πάνελ ότι πέρσι μετά το 0-2 στο 20 λεπτό στην Τούπα ο Ζαβέλας έπρεπε να είχε βγει μόνος του από το γήπεδο με αυτά που έκανε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Και ο διαιτητής το ανέχθηκε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Από την Αθήνα. Η φωνή σας μοιάζει πολύ με τον κυρίου Σάββα του Θεοδωρίδη. Αλήθεια. Παίζει να είστε. Στο πιο προηγούμενο χρόνο δεν μας είπε στον ημιτελικό κυπέλου ο κύριος Καλογερόπουλος γιατί δεν απέβαλε το Φούστερ και τον άλλον τον Βαλντές. Τώρα πόσο πίσω θέλετε δεν να με πάμε. Απαντάς όμως τώρα. Πόσο πίσω θέλετε να πάμε? Δεν με απαντάς όσο θέλεις. Από πού να αρχίσουμε? Τους απαντούμε με τον Παπαπέτρου, με τον Τάκολα. Από πού να αρχίσουμε? Κασναφέρι. Μπριάκο, πού να αρχίσουμε? Αν θέλετε να πάμε πολύ πίσω θα πούμε 2 με 42. Τι 2 με 42? Πρωταθλήματα. 43. Από αυτά ούτε τα 15 άξιζες. Πολύ πίσω. Ούτε τα 15 άξιζες. Άστο, σου λέω, τη δεκαετία του 50 πρώην παίκτη σου γίνα διαιτητές. Άστο. Πες για τον Ευθυμιάδη, μπορείτε να μου πείτε. Πολύ πίσω δεν λες. Τη δεκαετία του 50 πρώην παίκτη σου γίνα διαιτητές. Εγώ θέλω να πω ότι φέτος το αξίζω. Ρε φίλε, εδώ Ποντίκης βγήκε διαιτητής και λέει ναι, έτρωγα το ψωμί των παικτών. Τι ψάχνεις τώρα? Εδώ θέλω να μου πείτε το εξής, αντρίκια. Μπορείτε να μου πείτε αν φέτος το αξίζω που θα το πάρω? Πήρες τα σφυρηματάκια όταν έπρεπε, πάλι. Πρόλαβες? Εγώ θέλω να μου πείτε. Δεν πρόκειται να σου πούνε παλικάρι μου. Εσύ, αντρίκια, γιατί δεν μας λες το Περιστέρι, κέρδισες, αντρίκια? Κύριε Μαλάτο. Ορίστε. Ένα λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Μαλάτο, θέλω παρακαλώ το εξής να σας ενημερώσω, γιατί πιθανόν δεν το γνωρίζετε. Πριν από 2 ώρες στην εκπομπή του Sky βγήκε ο καθηγητής διαιτησίας και είπε λάθος του Σιδηρόπουλου δεν ήταν πέναλτι, διότι με το που κλώτσισε την μπάλα ο αμυντικός του Ολυμπιακού
πήγε αριστερά. Πέρσι που πήρε 3 πέναλτι στον Παθρακικό και 2 στην Καλονία, ο Φουρτούνης ήταν δηλαδή. Εγώ άλλο λέω. Άλλο, εγώ άλλο λέω. Αξίζω. Με Σιδηρόπουλο που μου δίνει καλά μέσα κάνεις. Στο Καραϊσκάκι πέναλτι, το οποίο πουλα... πήγε η μπάλα αριστερά. Πούλα τρελίτσα, καλά κάνεις. Πέναλτι. Καλά κάνεις, πούλα τρέλα, εκ του ασφαλούς μιλάς. Ρε φίλε, άτε, ο... και δεν, άτε και δεν το δίνε. Τι θα γίνω, θα άλλαζε τίποτα. Όχι, θέλω να πω, τι αγαπη... να πεις, ρε φίλε. Θέλω να πω, αγαπητή μου, στο πάνελ σας. Εγώ δεν όχι. ασχολήθηκα καθόλου, αγόρι μου, δεν αξίζει τον κόπο. Μα γι' αυτό απευθύνθηκα. Είστε υπεράνω, γιατί ξέρω ότι όχι. μέσα σας. Όταν πέρσι μια φάση στην Τούμπα έγινε πάω Πανιόνιος, μπούκαραν οι επίσημοι στην Όβα και ασχολήθηκαν. Ξέρω. Θέλω να... Θέλετε να τους πείτε, κύριε Μαλάτο, 5 πράγματα, αλλά τι δεν τους λέτε. Δεν τους λέτε ότι όταν το παπούτσι του Ιντέγε είναι στα 35 μέτρα από την κόρη του ματιού του διαιτητή, ο διαιτητής το κάνει επίτηδες. Ενώ αν είναι στα 4 μέτρα ότι η μπάλα έχει βγει με την ΑΕΚ ένα μέτρο έξω, δεν το κάνει επίτηδες, δεν το έφελε. 4 διακοπές του Καραϊσκάκη γίνανε και δεν διακόπηκε το παιδί. Αν περιμένεις να ακούσεις καλή κουβέντα, ας κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Να πάρουμε το 44ο. Να πάρουμε και το double. Αυτός ο σκοπός. Και να πάμε και στους 8 του Europa League, είμαστε εντάξει. Και μετά να πάτε να κοιμηθείτε. Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω το εξής, αν μου επιτρέπετε. Πώς είναι δυνατόν στα 35 μέτρα ο διαιτητής το παπούτσι του Ιντέγε να το κάνει επίτηδες και να μην το βλέπει. Μα ήταν ο Μαλεζάς δίπλα του και άμα ήταν ο Φσάιτ θα σήκωνε το χέρι του άνθρωπος, γιατί αυτό γίνεται. Και στα 3 μέτρα το που είχε βγει μπάλα έξω δεν το είδε ο διαιτητής και ο δεν κύριος το είδε, τι να κάνουμε τώρα λέει μετα... ότι δεν το έκανε επίτηδες. Μεταξύ συμμάχων συμβαίνουν αυτά. Να σου αριθμίσω εδώ τώρα θέλουμε μας έλεγε για σταθμάρχες. Να σου αριθμίσω τώρα έχετε πάρει. Ναι, οι grand cases του φταίνουν και με τον Ατρόμητο. Εγώ θέλω να μου πει το εξής αντρίκια το πάνελ. Θα το αξίζει φέτος ο Ολυμπιακός που θα το πάρει. Μέχρι στιγμής πήρες σφυρίγματα. Όχι, θα σου πούνε. Εσύ κύριε δεν πήρες 2 πόντους από την ΑΕΚ, δεν είναι κλοπή αφού είπα λες. Εγώ φίλε έχασα και 2 πόντους στη Βέρεια μέσα τον κόλπο. Άρα είσαι στα ίσα σου. Σοβαρά και με σένα έχασα 3 πόντους φίλε. Από είσαι πού? Λοιπόν που είσαι 10 και με σένα έχασα 3 πόντους φίλε. Γιατί έβαλες γκολ και δεν το μέτρησε. Και με σένα έχασα 3 πόντους. Άντε πάλι αυτός. Και καλύτερο να είσαι ποτέ δεν τον αξίζει. Εμένα δηλαδή τι ήθελες να με κερδίσεις. Εννοείται. Μην περιμένει να κάνει. Έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Μιλιβόγεβιτς εκεί στο 60 κάπου. Από τι αδικαρευτιά με τον Κόλλο. Άντε μπράβο. Ο Μιλιβόγεβιτς οποία 800 η πεθερά του τερματοφύλακα. Κατάλαβε τι σου είπα. Έπρεπε να φύγει ο Μιλιβόγεβιτς εκεί με την κόκκινη και ας σου πω εγώ μετά πόσα πήγε χωράει ο Σάγκο. Εγώ ξέρω πολλές φορές ότι ο Τζαβέλα και ο άλλο που είχατε ο Ρουγουανό. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι λέω τώρα. Α, το συγκεκριμένο λέει, εντάξει. Ναι, αυτή δεν έπρεπε να φάνε και κόκκινη. Ο Μανιάτης πιο παλιά δεν έπρεπε να... Και αλήθεια, πού είναι ο Μανιάτης? Κάνει προπονήσεις. Με την ΚΑΠΑ 20, γιατί... Έλα να σου πω κάτι, κύριε γιατί Τζόρταν. Είναι άτακτος. Γιατί... Είναι άτακτος. Κύριε Τζόρταν, είναι μυστικά αυτά. Άκουσέ με, κύριε Τζόρταν. Βλέπω από το 79 μπάλα στο Καραϊσκάκι και θα σου πω το εξής. Τότε που έκανες 3 εστάσεις λες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις πάρει 2 πρωταθλήματα και εγώ 43 και να νιώθεις μονίμως αδικημένος. Εννοείται ότι είναι. Εντάξει, δηλαδή, είναι και η μαγάμη του σου του ποδοσφαίρου να κάνουμε. Δηλαδή, επειδή και του κυρίου... Μια φορά έγινε μια φάση εις βάρος του Ολυμπιακού, βγήκαν όλοι στην Όβα, το θυμάσαι? Πότε έγινε αυτό, σε ποιο έργο? Το θυμάσαι? Κρέμασες. Επόμενος. Πάει. Επόμενος. Έλα. Πάμε για τα ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Καλά, φίλε. Αγόρισε. Εντύπωση. Αγόρισε. Έλα. Λοιπόν, είμαι 19 χρονών ΠΑΟΚΣΙΣ. Αλλάζουμε. Των πρωταθλημάτων. ΠΑΟΚ δεν με έκανε ούτε ο πατέρας μου ούτε ο παππούς μου. ΠΑΟΚΣΙ με έκανε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα. Δεν έχω δει και δεν ξέρω αν θα δω. Θα δεις. Ένα έχω να πω σε όλους τους δημοσιογράφους και λοιπούς κολοτούμπες. Είμαστε δίπλα στην ομάδα. Μπορεί μετά τα άσχημα αποτελέσματα να χαλιέται η υγεία μας και να λέμε διάφορα αυτέ εκείνος, δε εκείνος. Αλλά εμείς θα υποστηρίζουμε ή μπορεί να πάμε και να τραγουδάμε. Και κάτι τελευταίο και θα σας αφήσω. Μπράβο, γουρία. Σας βλέπω από το YouTube και πολλοί οπαδοί, απόγονοι, ξέρετε στις τωρές τα δικά τους. Ένα έχω να πω. Τι απόγονοι, τι απόγονοι. Τι απόγονοι λέει.
Εκ του στόλου. Α, έκλεισε το παιδί και το κλείσαμε. Σόπα! Κάτσε να ακούσω. Πες μας κι άλλα. Α, είπε σε κάτι. Ναι, είπε τέτοια βλακεία που. Όχι, λέει, πήγε να πει και αυτοί που μας λένε Βούλγαρους. 19 χρονών τα παιδιά που δεν λένε κανένα τέτοια. 19 χρονών είναι. Πάμε. Έχει το. Σε εκείνη την ελληνική ταινία, καλώς ήρθε το δολάριο, έλεγε η Τσατσά, καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουλούδικα, το θυμάσαι? Ναι. Και όταν πήγαινε στο δωμάτιο μέσα, πιανού αφήσαγε εκεί, το θυμάσαι κύριε? Του Κολοκοτρώνη. Του Γουλάνδρη. Τα θυμάστε κύριε? Ποιον είχε μέσα? Πάμε στον επόμενο. Την ομάδα του, την ομάδα του Ολυμπιακού είχε μέσα. Κάνατε ετοιμία, να ξέρεις. Γιατί ετοιμία? Δεν έπρεπε να γίνει το άγαλμα. Εσείς δεν έχετε κυρίες που εκδίδονται και να είναι παοξούδες? Όχι ρε. Όχι. Τίμιες είναι όλες οι δικές. Καλά. Εντάξει, είχα τέτοια εντύπωση. Τι, τον παίρνουν και οι παοξούδες επικρίμαση? Εγώ άλλο σου είπα. Καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Ναι. Καλώς ήρθε το δολάριο, έτσι λέγατε. Το βουάριο. Το δολάριο, να πούμε. Το βουάριο, πάνω. Πάμε τελευταίο για σήμερα. Αυτά σας μείνανε να λέτε. Έλα φίλε. Ναι. Καμιά ομάδα της προκοπής δεν είπε. Ο Μανιάρης που παίζει δεν με είπατε. Ναι. Έλα φίλε. Τελευταίο για σήμερα. Άτακτο. Άτακτο. Ναι. Ναι. Γεια σου. Γεια σου φίλε. Χάι. Έλα. Έλα. Με λένε Κώστα από Πειραιά, Ολυμπιακάρα. Μπράβο Κώστα. Πρώτα απ' όλα θέλω λίγο να πω το παλικάρι που είναι αριστερά τέρμα. Ναι. Πώς του φάνηκε σήμερα η ομάδα του? Η ομάδα δεν μου φάνηκε σήμερα, μου φάνηκε εδώ και 1,5 χρόνο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που δεν θα ξέρετε, εφόσον δεν είστε. Χωρίς ψυχολογία και πολύ κακοστημένη. Λέγε. Ναι. Κακοστημένη. Είδατε τους παντούς κάτι να γίνεται, ξέρω να πετάνε κάτι, φωτοβολίδες, μαλακίες, τέτοιες. Μην λες τέτοια. Για ξαναρίξω. Ωραία. Είδατε κάτι, λέω, να πετάνε? Όταν πρέπει θα πετάξουν. Ο γάβρος δεν είναι βλάκας, έξυπνος είναι. Ξέρει που ο Καρκαρία αν ήταν τώρα στο μείον 3 θα σου έλεγα τι θα πετούσε. Άκου λίγο τώρα φίλε. Ο Λέτο. Ναι. Μ' ακούτε, ο Λέτο. Ναι. Έκανε τουλάχιστον 4 με 5 φορές χειρονομίες στην 7. Ναι. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Μείον 3 στον Παναθηναϊκό. Εσύ τι ήθελες, λουλούδια σε πετάξει? Όχι, εγώ θέλω να σου πω ρε φίλε, πως αυτό το πράγμα γινόταν αλλού. Λογικό δεν είναι. Έγινε στη Λεωφόρο. Γεωργάτος και Καστίγιο, παρακάτω, το 4. Δεύτερον, επειδή μας είχατε ζαλίσει. Και Μαυρογιαννίδης, λέγε. Με την πρέπει να διακοπεί ο αγώνας κτλ. Ναι. Σήμερα, εσύ ρε φίλε, ούτε βγήκες να παίξεις. Επειδή ήμουνα και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό μέσα. Ούτε βγήκες να παίξεις πριν πέρσι. Σήμερα πετάχτηκαν πιο πολλά καπνογόνα. Τι να διακοπεί. Άλλη χώρα. Τι να διακοπεί. Αλλά όπως είδατε, ο αέρας έτυχε εκείνη τη μέρα να πηγαίνει οριοδυτικά. Οπότε οι παοξίδες τρελάθηκαν. Τι κάνανε οι παοξίδες? Τρελάθηκαν. Από τι τρελάθηκαν? Τρελάθηκαν γιατί ήθελαν να διακοπεί ο αγώνας. Δεν έπρεπε. Στην τρίτη διακοπή λέει ο Αρετόπουλος, τελευταία φορά είναι. Την επόμενη το διακόπτω οριστικά. Δύο χρόνια να μείνεις χωρίς πρωτάθλημα, δήλωση μετάνοια στα υπογραφή. Όχι δύο, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Το 10 έμεινες χωρίς πρωτάθλημα και πήγες μέσα. Εσύ οπότε έχει να πάρεις? Εγώ. Από το 10. Καλά δεν είναι. Βέβαια. Ο διπλανός σου οπότε έχει να πάρει. Εγώ έχω από το 85 άλλα. Ξέρεις τι είμαι? Ξέρω ότι τα παίρνω τίμια τουλάχιστον. Δεν μπορεί να είναι το κεφάλι μου. Δηλαδή εσύ έχεις πάρει δύο τίμια και εγώ έχω πάρει εσύ από πότε... δύο τίμια και εσύ ένα τσουβάλι άτιμα. Εσύ πρωτάθλημα από πότε έχεις να πάρεις στα χαρτιά? Στα χαρτιά. Από πότε έχεις να πάρεις, ναι. Εγώ πέρα στα χαρτιά πρωτάθλημα. Από πότε έχεις να πάρεις στα χαρτιά πρωτάθλημα, περίπου θυμάσαι? Εσύ που το παίζεις τώρα και Παναθηναϊκός και το παίζεις και ιστορία. Για πες μου λίγο φλαχικέ, εσύ και ο Παόξης να μάθω. Από πότε έχεις να πάρεις, θυμάσαι? Με την ΑΕΚ στα χαρτιά δεν το πήρες? Ναι, γιατί η ΑΕΚ, ένα λεπτό απαντάω εγώ. Η ΑΕΚ μας ρίξανε βόμβα καπνογόνο. Υδρογόνου. Στρατού. Στη Φιλαδέλφεια κερδίσαμε 1-0. Πότε το πήρε, ρε φίλε, μικρός δεν είσαι? Συγγνώμη, συγγνώμη. Και παίξαμε στη Ρόδο μετά και το χάσαμε. Δεν μας το πήρανε, άρα καλά τους κάναμε. Ποιο ρε στο 79. Αφού μπορούσαμε. Εσύ φίλε Παναθηναϊκέ, αν μπορούσες να πάρεις το πρωτάθλημα αυτό, δεν θα το έπαιρνες? Στα χαρτιά, πότε? Αν μπορούσε θα το έπαιρνε, γιατί δεν θα το έπαιρνε? Έχεις δίκιο, σε αυτό συμφωνώ με σένα. Θα το έπαιρνε αν μπορούσε. Εσύ ρε φίλε. Αυτός πήγε
με το πρωτοσέλιδο του Γάβρου και του πρωταθλητή στο ΚΑΣ για να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκό. Στο συλλαλητήριό του, μόλι μα αφαιρέσαμε του βαθμού, δεν ξέρει καλά. Δεν πειράζει. Επειδή εγώ γουστάρω Παναθηναϊκό δυνατό για να παίζουμε και ωραία ματάκια, γιατί αυτό ήταν χαβαλέ. Το ημίχρονο ήταν 3-0 και μετά οι άλλοι κάτω. Θέλω να με μιλήσει τώρα γνήσια και αρσενικά. Πες μου, ναι. Έπαιξε και με ΠΑΟΚ και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα εκεί. Αυτό που θε να ακούσει, πε του. Όχι. Δε λίγο, φίλε. Όχι, την αλήθεια να πει. Ωραία, θα σου πω. Ποιος αξίζει, παιδί μου, να βγει δεύτερος σε αυτό το μοντάζι. Αυτό λέει. Αυτή όχι, δεν είπα εγώ. Αυτή είναι η ερώτηση. Ποιος έπαιξε. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν ανύπαρκτη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε ούτε ημίχρονο. Mm. Ο ΠΑΟΚ, αν μπορούσε να βάλει τα γκολ, θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Ποιος ήταν καλύτερος. Αλλά αυτό είναι το μείον του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να βάλει γκολ. Εγώ άλλο σε ρωτήσα. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που ήρθε στο Καρασκάκη. Και άλλα μείον. Ο ΠΑΟΚ είπαμε. Δες, μπορείς να το πεις και λόγω από τα. Πάντως που είναι Πειραιά, Εθνικός έπρεπε να είσαι. Γνήσια ομάδα. Δεν μου λες. Κάτι να σε ρωτήσω εγώ τώρα. Μίλησες με αυτούς εδώ πέρα όλους. Ναι. Σαν Ολυμπιακός, πώς νιώθεις που στο Champions League δεν έχεις πάει ένα τελικό. Όχι, στο UEFA δεν πήγες ένα τελικό. Δεν μπορεί να πάει στα προηγούμενα. Κάτσε τελικά. Να σου απαντήσω, να σου απαντήσω. Τώρα δηλαδή που είσαι στην Ελλάδα πρώτος και τα λοιπά, δεν απαιτείς να πας ένα ταξίδι σε ένα τελικό του UEFA. Θα σε πω φίλε, να σου απαντήσω, δες λίγο. Ναι. Ναι. Εγώ σαν Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζω με Λάρισα, με παλιά πήγα με Δόξα Δράμα. Mm. Τέλος πάντων, τώρα παίζω με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος δεν μπορεί να αντέξει μίχρονο. Ναι. Με έναν Πάοκ, ας πούμε, λίγο καλό. Σωρινό είναι αυτό. Άκου το πίσω, τι θα πει τώρα. Άκου τι θα πει τώρα. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Μετά, αν πάω έξω και παίζω με τη Ιουβέντους, τι θα γίνει, πώς θα παίξω εγώ έτσι. Επίσης, ρε φίλε, γέρω 7 από τα τρίτα, τι να πας με δημιουργία. 7, πότε, πριν 30 χρόνια. Έφυγες 7, Ιουβέντους, ατυχές παράδειγμα Ιουβέντους. Πρόκειμα να την κερδίσω, πήγα 2-1 μπροστά, εδώ στο Καραϊσκάκι, κάτσα αγόρι μου. Κάτσε να απαντάω εγώ. Μία μεγάλη πορεία στο Καραϊσκάκι την κέρδισα. Την κέρδισα. Τη Master United την κέρδισα. Μία μεγάλη σου πορεία μπορείς να μου πεις. Αυτά δεν λέμε τίποτα. Πέρα από τον αέρα του Ελευθερόπουλου. Έχεις άλλη μεγάλη πορεία. Μεγάλη πορεία. Ναι, πέρα από τον αέρα του Ελευθερόπουλου. Ναι, ο Κόντελ. Μπορεί να μην έχω κάνει μια μεγάλη πορεία. Αλλά ναι. Αλλά παίρνω εδώ πέρα το 44. Αλλά τις νίκες που έχω κάνει με αυτές τις ομάδες. Ναι, σοβαρά μεγάλη. Και ανέβασε. Αντέβασε την Ελλάδα σε κατάταξη ο Γάβρος. Θα ακούσαμε γι' αυτό για Ευρώπη. Τέλος! Τέλος! Έχω κερδίσει η Γιουβέντους, έχω κερδίσει Ατλέτικο. Τώρα ξύπνησες φίλε, εντάξει δεν πειράζει. Τώρα, αν κάποιος πρέπει να μιλήσει λίγο για Ευρώπη, νομίζω είναι ο Παναθηναϊκός μέχρι το 2000. Τότε που ήταν. Όταν πας στις 4 και στις 4 τα ξαναλέω. Καράβι που χτύπησε στην Πέτρα. Ναι, τότε που έγινε η ιστορία με το. Με τον Άγγελο προπονητή. Το 3-5-2. Α, μπράβο. Μόνο τότε δηλαδή. Λοιπόν. Την άλλη Κυριακή δεν έχει ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε όμως εκπομπή ποικίλης ύλης. Θα είναι πιο χαβαλέ. Δεν θα έχει φασαρία, θα έχει ψιλοπάρτι. Ανασκόπηση. Για χαρά. Bye bye.